Ένα-δύο τεστ. Ω, μεγαλεία. Καινούριο μικρόφωνο, Στέφανε. Ζούμε τεράστιες στιγμές. Βγαίνω με στεντόρια φωνή, βγαίνω με διαφορετική υφή. Ναι, βγαίνω με το τέτοιο όπως να μην. Ναι, πέφτει το τέτοιο. Για να δώσω στον κόσμο εδώ να καταλάβει, τόσο καιρό είχαμε ένα άλλο διαφορετικό μικρόφωνο, το οποίο μας έκανε μερικά θεματάκια του. Πλέον ήρθα Δευτέρα σήμερα, πόσο καλύτερα να ξεκινήσει μια εβδομάδα. Να ξεκινάω την εκπομπή, να ανοίγω το μικρόφωνο το οποίο είναι καινούριο, να το δοκιμάσω. Λέω τώρα μη συμβεί για κανένα μυστήριο πράγμα, μα δουλεύει. Αλλά το μηχανηματάκι το οποίο στηρίζει το μικρόφωνο. Πώς λέγεται, ας πούμε, το στηριχτήρι, αν θέλεις, ας το ονοματίσουμε έτσι. Η βέργα κυρίως. Η βέργα. Ανεβοκατεβαίνει, πέφτει, κάνει. Θα είμαι λίγο σαν τραγουδιστής κανονικά, θα το κρατάω στο χέρι. Ιδολόγο και στριφώνει, μπάμπι μου να φέρω. Λες, άνετος. Έχεις εργαλεία μέσα, είσαι έτοιμος. Πάντα είμαι καλός Μαστόρερσεν. Μάλιστα. Φιλανδός Μαστόρερσεν. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, στην έναρξη της καινούργιας εβδομάδας εδώ στο Λίμπερο 107,4, σε μια εβδομαδούλα η οποία ξεκινάει ωραία. Πέρα από τα μικρόφωνα, ελπίζω να αποκτήσετε και εσείς καινούργια μικρόφωνα. Είναι η μισή υπόθεση να μπορεί. Εγώ έχω στεντόριο, είναι καλό το δικό μου. Καλά, ακούσει, ακούγεσαι καμπάνα. Είναι η μισή. Ένα μικρόφωνο μπορεί να φτιάξει ολόκληρο καλλιτέχνη, κανονικότατα το πρόσωπο. Δεν πέλχανα να με πεις ψωμά, ακούγομαι καλά. Έτσι. Αλλά ξεκινάμε καλά, έξω έχει ζεστούλα. Ωραία, ναι, δεν είναι σαν τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον σαν την προηγούμενη Δευτέρα που ερχόμαστε εδώ με τα μπουφάνια, με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας. Έκανε μέρες κρύο και ξανά καπάκι καλοκαίρι. Ξανά, ναι, με τα κοντομάνικα πάλι. Τίποτα, ένα μπουφάν και ήρθα. Βαριά, ένα φουτεράκι. Τίποτα. Τώρα για το πρωί. Δεν χρειάζεται. Μηχανάκι σου λέω. Για το μηχανάκι. Και για το μηχανάκι με ένα μπουφανάκι. Ναι, φτάνει. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε με τα απέριτα. Don't worry. Έτσι. Ξεκινάμε καλά σε μια σχεδόν ανοιξιάτικη φθινοπορεινή εκπομπή. Δευτέρα 8 του μηνού. Καλημερίζουμε τον κόσμο που σηκώνεται μαζί μας με λίγο έτσι βαριά διάθεση. Και εγώ ήρθαμε με τα μάτια κλειστά, κοπανούσα, κουτουλούσαμε. Είδε ο φίλος μου Γιάννης κάτω. Τον πέτυχες τον Γιάννη, το security? Όχι, δεν το πέτυχα, αλλά πέτυχα δύο αστικά στον δρόμο. Τι έγινε? Είχαμε αυτές τις μέρες, έφυγα εγώ και σταματήσαν τα αστικά. Ναι, ρε φίλε. Μέχρι πότε είχαμε? Πότε είδα, ρε. Στάση εργασίας, είχαμε απεργία την Πέμπτη που ήρθα εδώ κανονικά. Είχαμε και την Παρασκευή που έλειπα. Την Παρασκευή, φίλε, πήγα να κάνουν, αλλά είδα κάτι πουλμαντζίδες και τελατζίδες βαρούσαν κόσμο πάνω σε, λέει, οπ, ξαναπάνε στο τιμόνι γιατί θα μας τους φάνε όλους τους πελάτιδες. Κάνανε δρομολόγιο τακτέλ μέσα στο. Μπλε πουλμαν, κάτι πορτοκαλί, κάτι ροζ, χαμός, από τουριστικά, από τέτοια. Κουβαλούσαν κόσμο, ρε. Κόσμο κανονικό, δεν ξέρω. Εγώ και στις δυο στάσεις, Τούμπα σταματούσα. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, δεν το παρακολούθησα. Μήπως είτε κάνε μόνο εκεί στη Τούμπα, αλλά αποκλείεται, ρε. Κοίταξε, Τούμπα είναι και πολλές φορές. Το πρωί που γυρνούσα 9, γάμο αποκλείεται να έχει να μεταφέρουν κόσμο, έτσι. Όλοι ήταν. Μήπως ήταν τίποτα τα τουρίστες? Όχι, ρε φίλε. Τίποτα Κινέζες που πήγαιναν να δουν. Το πρωταθλητή του 2018-2019, λέω εγώ τώρα. Κινέζιδι. Ναι, σου λέει, εντάξει, ο Πάουκ, ας πούμε, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, μήπως έκανε ένα μεγάλο, παρόλο το ότι είναι νωρίς, έκανε ένα μεγάλο άλμα. Για να. Το άλμα, όχι άλμα, αλμαγεδόν. Εντάξει, ας μην προτρέχουμε, αλλά. Έλα, ρε, τι να προτρέξεις, εντάξει, γιατί. Αν ο Πάουκ πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Είναι στο φεγγάρι. Μπάλα δεν θα παίξεις, παίρνεις τα αποτελέσματα. Τι άλλο θες? Είναι το φεγγάρι. Έχει, τα λέμε από την αρχή, 6 στα 6. Έχει φεγγάρι. Εντάξει, και η φάση, ίσως ο Πάουκ, αν πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί να οφείλει και ένα κάποιο μέρος, τέλος πάντων. Μπορεί να το οφείλει στο Φετφατζίδι, να του δώσει κάτι, ρε παιδί μου. Για μένα ο Φετφατζίδι σκόραρι, λέει ο Λουτσέσκο. Και ο Γιάγια του ρε έπαιξε καλά. Μπαλίτσες, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκυριακάκι, φουλ αγωνιστική δραστηριότητα σε όλα τα αθλήματα, μέχρι και βόλι, μπάσκετ. Νομίζω πλέον είμαστε πλέον σε μια κανονικότατη ημέρα, αφού όλοι πλέον έχουν ρηχθεί στη μάχη και θα έχουμε όλο το περιθώριο εδώ να τα συζητήσουμε στο λόγο, επειδή εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε από πάρα πολύ νωρίς μαζί μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί διαρκής και αδιάλειπτη αλληλοεπικοινωνία.
Πώς πήγε χθες η Μαρμίτα, δεν μπορούσα να τη δω. Τι είχαμε το βράδυ, είχαμε κανένα εφτάπλο. Δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε το πουλέν σου ήρθε. Ποιο είναι το πουλέν μου? Ήρθε το πουλέν σου, φίλε, και περιμένει. Ποιο? Και τη σειρά του. Ναι. Αλέξανδρος Αποκό. Ήταν παρόν στο, έσκασε, στο ναι, πανέλ. Στο πανέλ. Ναι. Σήμερα με περίμενε στο μαγαζί γιατί ναι. πήγα πιο αργά. Ναι. Περίμενε πού ήρθε να μπουν ο Στεφανάκο. Ήρθε εκεί, αγκαλιαστήκαμε δάκρυα χαρά, συγκίνηση ρίγη που σε δάσκαλε μου έλεγε γεια σου αγόρι μου Αλέκο, πε μου τι εμπειρίε σου που άρχισε αυτό. Ναι. Μεταγραφή δηλαδή. Άντε, γεια σου καλά, είπε. Έτσι, μεταγραφή λιμανιού τώρα. Μεταγραφή λιμανιού και αεροδρομίου. Και αεροδρομίου μαζί. Και κτέλ, μη σου πω. Εντάξει, τώρα υπομονή ρε παιδί μου, θα φύγει ξανά το Μάιο. Αν ναι. Έχω υπομειστεί κανονικά βαρέα τη γυνα, σε 10 πρώτη ημέρα. Δεν σε χάλασε. Εντάξει, εγώ καθόλου. Έτσι, εντάξει, παρεούλα, εντάξει, παρεούλα. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στην καινούργια εβδομαδούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς τον Ατή, έγινε. Πόλη των πρώτων. Των πρώτων. Πρώτη, γιατί είναι και ο Παύλος Μελάς πρώτος. Ναι, γι' αυτό. Είμαστε. Ναι, ναι. Πρώτη θα είναι, ξέρω εγώ. Μπαλάρα παίζουν, φίλε. Κανένα... Μπαλάρα παίζουν. Έχεις δει Παύλο Μελά, ξέρεις ή έτσι το λες? Ναι, ρε, ξέρω πάλι. Πηγαίνει. Έχω και διαρκείας. Δεν πάω ποτέ, αλλά. Α, αυτό είναι ρε, εσύ εδώ, ηγέτη. Κλασική, ρε, φίλε, άμα δεν μην πάρει στο μαγαζιά τη Σταυρούπολη εκεί να μου. Ναι, χάρη. Το ψηλό, εντάξει, έλα εδώ. Δεν θα φύγουμε στο φούρνο και τέτοια. Άμα θε, λέει, μην πάρει. Εντάξει, είμαι και από τα σπλάχνα εκεί, έπαιζε μπάλα. Εκεί δεν έμαθα μπάλα. Ναι, έτσι ακριβώ. Όπω πάρα πολλοί κόσμοι. Ένα. Αέτρεψη θέας, φίλε. Εμείς είμαστε εδώ, αέτρεψη θέας. Ένας μικρός Γιώργος Δόνης, κυρίες και κύριοι, χάθηκε από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο εδώ και τον κέρδισε ο φούρνος. Τον κέρδισε ο τομέας της αρτοπίας. Αρτεργάτιδη. Μάλιστα. Ακούς τι έκανε ο Σέρ, καλημέρα σε MVP. Έκλεισε το Φωτιάδη ρε φίλε της προάλλης. Του τράβηξε ένα ιδέες, μεγάλο σήμερα φίλε, μπορώ, γιατί μπορώ. Όχι, επειδή τον έβρες εσύ, τον έβρες η εκπομπή είναι του λαού. Δεν το ξανακάνεις αυτό. Πανέλα, τώρα θα με πει ο Μπατμανίδης τρίτη, τετάρτη, πότε τον θέλει. Ναι, λείψαμε μια μέρα εδώ και χάσαμε τις αξίες. Χάσαμε τις αξίες. Ακούς Μπάμπη. Έβαλε όμως ένα χαλί, κάτσε καλά. Ποιο ήτανε? Τι... Ξαφνικά εκεί που δουλεύω και παίζει κοσέρβα, ξαφνικά ακούω μια φωνή. Λέω τι έγινε. Έλα, ρε, ξεκινάμε. με τη μία μπήκε. Το Φωτιάδη δεν θα το ξανακλείσεις. Το Φωτιάδη. Τέταρτη φορά πήρε, ρε, σερή. Τρελάθηκε. Εδώ ξέρεις τι. Μετά όμως ξανά, φίλε. Μην τυχόν και παρεξηγηθεί. Φωτιάδη τώρα βγαίνει με κουδούνα. Ναι. Τι, εχθές πήρε στο κανάλι το άλλο. Ξεκινάω, εγώ θα κάνω παρουσίαση. Έτσι. Δεν είδα και τίποτα. Κοιμήθηκα. Όλοι δεν μπορέσαμε να. Ναι. Θα δούμε, εντάξει τώρα. Τι να δεις, τι να δεις, το επόμενο τηλεφώνημα αυτό είναι. Για κέρδισε ο Πάκου, σου λέει τι νόημα να έχει η Μαρμίτα, θα ήταν χαμηλών τόνων. Ναι, είχε. Άμα έκανε καμιά γκέλα με τον Απόλλον, θα σου έλεγα εγώ τι θα γινόταν. Το καλύτερο. Προσπαθούσαν να εντριγκάρουν εκεί πέρα που δεν έπαιξε μπάλα, αλλά εντάξει, δεν νιώθησε, λέγω πήρα τον τρίπον τώρα. Τι νόημα έχει μπάλα τώρα αυτή τη στιγμή, έχει νόημα να παίζει ποδόσφαιρο στην πάσα φάση. Έπαιξε στην Πέμπτη. Ναι, τελείωσε. Να είναι τόσο. Για τους λάτρες της στατιστικής έχω παρατηρήσει η Μπάμπη όποτε έχεις live, ξυρίζεσαι, κουρεύεσαι, βλέπω συγγραφές εκεί πέρα. Αν δεν έχεις live, δεν κάνω, ναι. Ρομπινσόν Κρούσο. Είχαμε να παίξουμε από τον Αύγουστο και είχα... Μόνο πέρσι, φίλε, θυμάμαι. Πέρσι, πρόπερσι, είχες γίνει μια selfie με τη Βουγιούγα πρώτη εκπομπή. Πρόπερσι όταν έκανε, δηλαδή, ναι. χρονιά. Πάλι είχες έρθει από τα νησιά, είχες κάτι μουσια, κάτι, τότε δεν είχες κάνει. Δηλαδή, δεν είχα κάνει live καλοκαίρι, οπότε ήρθα... Όχι, είχες κάνει live, αλλά δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχεις κουρευτεί, ξυριστεί, ξέρω εγώ αυτά. Δεν είχαμε λεφτά, δεν είχαμε λεφτά. Τώρα εδώ κονομάμε, τα μπατζάκια τρέχουμε. Κονομάμε και έχουμε, ρε. Έτσι, έχουμε λεφτά για κούρεμα, για πέταμα. Τι λέει, πώς είμαστε, εντάξει, πρώτος. Εντάξει, 3-6-16. Μάλιστα. Είναι ωραία. Καλά, σωστό. Αρχίσαμε τώρα να λέμε αυτά. Ναι. Και εσύ αυτά τα λέγεις. Θυμάσαι και πέρσι και πρόβληση. Θα πάμε για πρωτάθλημα και θα λέμε αν είχαμε εκείνους τους μέρους. Τα λέω από προπέρυσι. Από προπέρυσι που δεν κατέβηκε η ομάδα να αγωνιστεί στο κύπελο και είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών. Και τώρα κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Δηλαδή αυτοί οι δύο βαθμοί μπορεί να αποτελέσουν ή τροχοπέδι ή να μην εντάξει. Να μην ασχοληθείς καθόλου. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα πάνε καλά. Μακριά. Πάνε καλά τα πράγματα στην παρούσα φάση. Να σου πω κάτι, ήμασταν και τυχεροί με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή κάπου μας τα έφερε εκεί η τύχη. Α, κύριε Φούρναρη, αυτό θα το λες.
Εγώ το λέω, η μπάλα θέλει 50% ικανότητα και 50% τύχη. Παντού γενικά. Εντάξει, η τύχη παίζει μπάλα, φίλε. Βγήκαμε αλόβητοι. Βγήκαμε αλόβητοι από αυτό το δύσκολο πρόγραμμα. Πιστεύω τώρα, τώρα αρχίζουν τα εύκολα. Ναι, ναι. Και για τον Άρη το αντίθετο, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα πιο εύκολα για τον Άρη. Τώρα το Στέφανο θα τον κάνω δώρο κάτι, ένα κουμπιουτεράκι που πλησιάζει τα Χριστούγεννα. Για να υπολογίσει εκεί πέρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω υπολογισμό είναι πόσο θα πηγαίνουν τα μελομακάρονα τα Χριστούγεννα. Το κιλό. Εντάξει, αγόρι μου. Θα σε κάνω MVP να κάνουμε μελομακάρονα. Ό,τι θέλει. Θα κάνουμε διαφήμιση. Διαφήμιση, αγόρι μου, φωτογραφίε. Βάλε το Φωτιάδη να λέει. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα που έδαφος χάνουμε, λέει ο Σάκης ο Ρουβάς. Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ, απογοητεύτηκε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Είμαστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, αλλά θα πάμε λίγο πιο πίσω στο ποδόσφαιρο. Πιο πίσω, μάλιστα. Θα πάμε μια μέρα πιο πίσω, θα πάμε το Σάββατο. Το Σάββατο, κύριε. Πάμε μια μέρα πιο πίσω. Να πάμε. Κάμα ταξίδι στο Θεό. Δικός μου είναι αυτός, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Δικός μου είναι, δεν το θυμάμαι. Ναι. Ο Κλεωμένης, να σου πω. Μπράβο, ο Αριανός, γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Πού το θυμάστε. Έλα, ρε, τη φωνή σου τη ξέρω, ρε, Κλεώ. Καταγεγραμμένοι όλοι, φακελωμένοι. Ναι, φάκελος είσαι. Το Σάββατο υπήρχε μια αλλίωση αποτελέσματος. Μάλιστα. Μάλλον πέρασε λίγο στα ψηλά εδώ. Δεν πέρασε στα ψηλά, απλώς δεν ασχολούμαστε με τη διαιτησία, ρε Κλεωμένη. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν σχολιάζουμε τη διαιτησία. Εγώ πρέπει να ασχοληθώ όμως με τη διαιτησία. Σχολιάζω. Εγώ θα ασχοληθώ με την μπάλα. Υπήρχε ένα καταφανέστατο πέναλτι υπέρ του Άρη που νομίζω ότι θα το δίνει και ο πρόεδρος του Πανιωνίου. Ναι, ήταν πιο πέναλτι από τα πέναλτι. Είναι Mars πέναλτι. Αυτό το ξεπερνάμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Όλοι το λένε. Επίσης υπήρχε και κάτι άλλο, ότι ο ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου και η ΙΤΑ θα έπρεπε να αποβληθεί από το 20 λεπτό το πρώτο ημιχρόνο. Μάλλον είναι ακατάλληλος για ποδόσφαιρο συγκεκριμένος παίκτης. Δεν ξέρω. Το έπαιζε πολύ σκληρά, ναι. Λοιπόν. Αντιαθλητικά σκληρά. Αυτό τώρα το πράγμα με τους ξένους διαιτητές. Νομίζω ότι οι ξένοι διαιτητές πρέπει να. Έχουμε λόγω ανικανότητας των Ελλήνων, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι ανίκανοι, να θέλουν να τα κάνουν έτσι τα πράγματα. Δεν νομίζω να είναι ανίκανοι οι Έλληνες. Νομίζω, ναι, γιατί όταν βγαίνουν στο εξωτερικό νομίζω παίζουν καλά. Ναι, ο Σιδηρόπουλος πολύ καλά σφυρίζει εξωτερικό, την Μπαρσελόνα πολύ καλά τη σφύριξε στο Champions League. Εδώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν με τους ξένους διαιτητές που κάνουμε διακρίσεις που θα παίζουν οι ξένοι διαιτητές, νομίζω ότι πρέπει να μπει σε όλα τα παιχνίδια, γιατί... Ναι, όπως είδαμε υπάρχουν αλλίωση αποτελέσματος σε πολλά παιχνίδια. Έχουν κλαπεί κάποιοι βαθμοί από τον Άρη και από άλλες ομάδες βέβαια. Ίσως ο Πανιώνιος ρέφαρε και την προηγούμενη σφαγή με τον Ολυμπιακό. Εδώ έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, οπότε μάλλον γίνονται όλα καλά. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα παιχτεί. Ο Άρης, εγώ νομίζω ότι ο Καρυπίδης πρέπει να ζητήσει ξένους διαιτητές... Όχι μόνο στο μάτς που ακούγεται με τον ΠΑΟΚ, νομίζω τελικά ούτε με τον ΠΑΟΚ θα έρθει ξένος διαιτητής. Κάτι θα βρουν και θα βάλουν Έλληνα διαιτητή και στο επόμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ξένο θα έχει, αφού έχει αποφασιστεί αυτό. Μπορεί να παιχτεί ξένο, αλλά αφού και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Επιθυμία και του ΠΑΟΚ και του Άρη νομίζω το συγκεκριμένο. Ναι. Και με την ΑΕΚ πρέπει να είναι ξένος διαιτητής, γιατί και με τον Ολυμπιακό, γιατί ψηλιάζουμε κανένα Σιδηρόπουλο, κανένα Τσίλο, Μήλο, πώς τους λένε αυτός. Όλος εκεί μέσα στο παρεάκι. Την λοιπόν, έκανε τη δουλειά ο Κομίνης όμως, τη Σαββάτο. Ο Κομίνης την έκανε που δεν έπρεπε να σφυρίζει ούτε να ξαναπιάζει σφυρίχτα. Είδαμε ότι ο κύριος Σαββίδης πέρσι μπήκε με το όπλο μέσα στο παιχνίδι, επειδή αδικήθηκε η ομάδα του. Μάλλον στη Νέα Σμύρνη έπρεπε να μπει και ο Καρυπίδης με κάποιο όπλο. Λες, δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ήταν. Μόνο στον Ολυμπιακό πάει, όταν παίζει στη Νέα Σμύρνη. Μήπως πήγε Παλιόνι και μετά πήγε Πειραιά. Μήπως πήγε στο ΆΚΑ τίποτα καμιά βόλτα. Νομίζω ότι πρέπει να μπορεί να ήταν ο Καρυπίδης. Μπορεί να πήγε γιατί την επόμενη έπαιζε να πάει στο ΆΚΑ, ρε παιδί μου, να είναι Ολυμπιακό. Αλλά εκτός από τη σφαγή αυτή είχαμε και πρωτόγνωρη σφαγή και στο μπάσκετ. Εκεί κλεωμένη δεν το είδα, δεν ξέρω. Κέρδισε όμως ο Άρης. Ναι, ο Άρης κατάφερε να νικήσει και τους διαιτητές και μάλιστα η μία ήταν και γυναίκα η διαιτητήνα. Άντε. Η οποία ήταν η αλλοπρόσαλη, δεν ξέρω, ήθελε να μοιάσει την κουρουμπίλια. Λες. Μπορεί. Πάντως ο Καρυπίδης και ο Γουλιέλμος πρέπει να προφυλάξουν τις επενδύσεις τους. Γιατί αυτά είναι πρώτα οι ίδιοι ζημιώνονται.
Έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο Άρης άνετος στο ποδόσφαιρο με ξένους διαιτητές από τον Πανιόνιο δεν θα έχανε. Mm-hmm. Μπορεί να μην ήταν πρώτος, αλλά θα ήταν στους 15, στους 14 βαθμούς και θα ήταν και πάλι είναι πολύ κοντά. Δεύτερος. Άμα ήταν πρώτος, θα ήταν δεύτερος. Ναι, και πάλι είναι κοντά, mm-hmm. αλλά θα ήταν λίγο πιο κοντά. Τώρα, εντάξει, θα ξεκουραστούμε λίγο mm-hmm. από τους αγώνες λόγω των εθνικών. Άλλο και αυτό πάλι, να παίζει η Εθνική Ελλάδος. Τώρα, μια χαρά είναι, μια χαρά κάθεται. Ναι. Όλοι νομίζω ότι κάνουν κρά για να έρθει σε αυτό το μεσοδιάστημα ο αγώνας Εθνικής. Θα ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές αυτό, ναι, λίγο ναι. θα διορθωθούν πραγματάκια. Κουτί τους έκατσε όλους. Ναι, ναι, ναι. Και τελειώνοντας να πω ναι. ότι εγώ τα έχω, σου είπα, τα έχω με τις εφημερίδες εδώ mm-hmm. της πόλης, mm-hmm. με τις εφημερίδες της πόλης, γιατί σήμερα καθώς βγήκα το πρωί. Ποιος διαβάζει εφημερίδα, ναι. Όχι, όχι, περνώντας εκεί βλέπω έχει κάποια κριτική για τον Άρη, αστυχία έγραφε, ναι. το ένα έγραφε και σε μια άκρη εκεί πέρα με ένα τετραγωνάκι μικρό έγραφε mm-hmm. για αυτό το πέναλτι που δεν δόθηκε, mm-hmm. αλλά για να το δεις έπρεπε να πάρεις τηλεσκόπιο. Μάλιστα. Ναι. Okay. Με άλλη ομάδα θα έχει αίματα. Μάλιστα. Εντάξει. Συνέχεια. Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τσάω, τσάω. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας. Η εφημερίδα. Δεν ξέρω πόσοι διαβάζουν με τώρα. Με το ίντερνετ πλέον. Κανένας. Εντάξει. Ιδίως αυτού του τύπου τις εφημερίδες. Γιατί έχει διαφορά. Ναι, μένε. Είναι μέσα στη συνείδησή μας. Η αθλητική εφημερίδα αυτό. Τα πρωτοσέλιδα. Πάντα τα κοιτάμε. Αλλά από τη στιγμή που αναφέρεσαι σε επικαιρότητα. Η επικαιρότητα σε ξεπερνάει με την αμεσότητα του διαδικτύου. Οπότε, δηλαδή, αν πάρεις φερρυπίν μια πολιτική εφημερίδα, σου πει το πλείστον. Έχει περισσότερο άρθρα γνώμης, κάποιες αναλύσεις. Πλέον έχει μεταβάλει λίγο την θεματολογία της. Γεγονότα, έχει. Ναι, τόσο. Απόψεις. Γράφει δισογραφία, αλλά δεν είναι το φόρτε πλέον της. Γεμίζει με στήλες από απόψεις, ρε παιδί. Της εφημερίδας. Οπότε, λίγο έτσι και η αθλητική εφημερίδα. Φαίνεται να ξεπερνιέται. Δηλαδή, άμα δεις τώρα και τις πωλήσεις, μιλάμε για τριψήφιο αριθμό πωλήσεων αυτή τη στιγμή. Αθλητικές εφημερίδες που παλιά πουλούσαν σαν ζεστεστηρόπιτες. Δηλαδή, εγώ τώρα χιλιάδες φίλε. Θυμάμαι το 2000 που δεν ήμουν εντελώς 20 χρονών. Ναι. Μ' άρεσε να συλλέγω και εφημερίδες. Έδινα το οβολό μου δραχμές ευρώ τότε και έπαιρνα κάθε μέρα μια εφημερίδα. Κάθε μέρα έπαιρνα. Πολλοί κόσμος. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν χιλιάδες τα φύλλα που πουλούσαν οι εφημερίδες. Τώρα μιλάμε για. Ασύλληπτα ποσά. Και αν δεν, ας πούμε, το δεν αγόραζα, σε κάποιο καφενείο πάντα υπήρχε και την έβλεπα. Ή στο προπό, πηγαίναμε και διαβάζαμε στο προπό κούτρα. Θυμάσαι, ακόμα η κυκλοφορία αυτή είναι. Πρώτη είχε βγει και είναι King Bet. Ναι, δεν τη θυμάμαι. Πόσα λεφτά είχε μάσει. Έτσι, έτσι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Η σχολή του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό εδώ διδάσκεται ως ορισμός του πέναλτι. Μάλιστα. Να το δουν οι συμπολίτες αυτό το πράγμα. Ναι. Προϊστορικά βέβαια, προϊστορικά όλα αυτά. Θα βραχικυκλώσουν ταπεινή από το κλάμα. Ηρεμήστε. Μάλιστα. Λίγο ηρεμία, δεν ξέρω. Αψέντι, σας ψεκάζουν εκεί στο Χαριλάου, δεν ξέρω τι ρίχνουνε. Πάντως έτσι, δεν ξέρω, αυτά τα πέναλτι, αυτά τη σφαγή του Άρη, αυτά το σμπρόξιμο που έγινε στο Γιουνές και που έκανε ο Γιουνές. Και το είδατε ότι δεν ήταν φάουλ. Στο πρώτο ματ με τη Λαμία, αυτά να τα δείτε. Είναι το μόνο ματ που έχω δει από τον Άρη και αυτή τη φάση είδα. Ναι, πώς έκατσε. Και αυτά έχω δει, δεν κάνω πλάκα. Μάλιστα. Όπως λέει και ο Φευγάτος, δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Και πέρα από την νίκη του Άρη, να δώσω και μια είδηση. Βεβαίως. Γύρω στο Γενάρη κάνει τον μπάμι η ομάδα της Καλαθόσφαιρας. Του Αραιός. Ναι, δηλαδή. Ποιον φέρνει. Ποιον φέρνει. Ναι, όταν λέμε μπαμ θα φέρει κάποιον. Αυτό δεν εννοούμε. Την χρεοκοπία φέρνει. Α, μάλιστα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να το. Και δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Δεν ξέρουμε τώρα αν γνωρίζετε λογιστικά το τι συμβαίνει. Κάτι για πάω. Αρχικά να πω ότι ήμουν ο πρώτος που έδωσε στον αέρα αυτής της πόλης την είδηση. Πριν ακόμα κάνει την εκδρομή ο Άρης με το Πούλμαν κάτω στην Αθήνα και βγήκανε κάποιοι δημοσιογράφοι να με κράξουν. Επειδή πολλοί φίλοι μου αγωνίστηκαν στον Άρη και τους οφείλονται χρήματα. Μάλιστα. Πολλά. Και έχουν φτάσει στο Αμήν. Και μιλάω για χρόνια πολλά. Μιλάω για Έλληνες βέβαια πάντα. Γιατί φροντίζει να πληρώνει μόνο τους Αμερικάνους. Μπάσκετ. Δεν ξέρω... Ναι, για τον μπάσκετ μιλάω, θα πρέπει να το γνωρίζει εκεί ο φίλος που έχει στο στούντιο. Για ΠΑΟΚ τι έχουμε να πούμε, ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ.
Με τον ΠΑΟΚ. Α, ναι. Ασχοληθώ εγώ με τον ΠΑΟΚ. Μην πει τίποτα. Εσύ θα πω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Όχι. Έχει πολύ, γιατί εσύ είσαι ΠΑΟΚ και έλεγε για τον Άρη. Α σου πω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ πλήρε ρόστερ. Δηλαδή είναι πρώτη φορά η ομάδα που με δύο απουσίε και δεν φαινόντουσαν. Είχε λύσει, δηλαδή δεν έψαχνε να βρει τον Τζόχλα. Και αυτό για τον Απόλλωνα είναι και για μας σαν απώλεια. Δεν θα πρόκειται να το ξαναδούμε μάλλον. Τιμήσε ένα και το βλέπω για βοηθό. Να κρεμαστεί φανέλα πάνω στο ταβάνι. Πρέπει να κρεμαστεί φανέλα του Απόλλωνα. Μάλιστα, εντάξει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-2-87-3-8. Για ώρα εξάτω σου λάω σήμερα να μιλήσει για αθλητική δραστηριότητα. Είπαμε το πρωταθληματάκι αρχίζει και... και παίρνει ζεστή τροπή. Δευτερούλα όμως σήμερα, Οσίας Πελαγίας της Αποεταιρίδων. Μας λέει εδώ το εορτολόγιο μας, δεν ξέρω τι σημαίνουν, ποιες ήταν οι εταιρίδες, αν είχα μια σχέση με τις εταιρείες. Γιορτάζει ο Πελαγής, ιδέες έχει και αρσενικό το όνομα Πελαγία. Ο Πελάγιος, η Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίνα, η Πελαγίτσα, η Πελαγιό. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 7 και 27, θα δεις στις 6 και 57, σελήνη 29 ημερών. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, φίλε μου Στέφανε. Τι πίσω μια ομελέτα να πάω. Μια ομελέτα εσύ που είσαι και σεφ. Και μια που είναι ημέρα αυγού, θα θέσω το εξής quiz στο κοινό. Στο λατρευτό μας κοινό. Με πόσα αυγά γίνεται ο καγκανάς. Καταρχήν τι είναι ο καγκανάς. Η ομελέτα κοινό με ντομάτα. Μάλιστα. Πόσα αυγά. Με πόσα αυγά γίνεται ο καγκανάς. Έχει, πρέπει, έχει συγκεκριμένο. Μόσα θε, μόσα πεινάς. Κοντά είσαι. Μόσα σπάσου. Α, σωστό και αυτό μάλιστα. Καγκανάς, πού το λένε αυτό. Πρώτη φορά την ακούω τη λέξη. Τα έκανε τα αυγά καγκανάς στο χωριό μας λένε. Δηλαδή τα κουβαλούσε στη σακούλα και τα κουνούσε πολύ και σπάσανε όλα. Μάλιστα. Έχει ίσως και αθλητική προέκταση συγκεκριμένη έκφραση. Να δούμε ποιες ομάδες. Ο Φετφατζίδης, ας πούμε, τα έκανε τα αυγά καγκανά. Για μένα σκόραρε ο Φετφατζίδης. Σκόραρε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Τι έγινε. Νάτος. Έλα ρε που είσαι με βαράνε όλοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, στους τεμπέληδες του Πενθυμέρου, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Ναι. Αυτό το πράγμα με τα μαύρα. Ναι. Που ήταν εκεί στη Νέα Σμύρνη. Γιατί λέτε όλοι για τον πέναλτι του Γκαρσία, ας πούμε. Μετά όταν γύρισα, γιατί τραβηχτήκαμε του Σαββάτο. Πηγές. Ναι, ρε. Τώρα πεντήμερο έχουμε. Τώρα που παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός. Έτσι. Γιατί Άρη μου έγινε πενθήμερος. Έχει και ένα άλλο πέναλτι του Γιουνέσου που τον τραβάει ο Αράπης πάλι μέσα στην περιοχή. Δεν ξέρω άμα το είδε Στέφανε. Όλα τα είδα εγώ, αλλά δεν θέλω να μιλάω για αυτά, ρε συνάπω. Όχι, μου τη δίνει. Ναι, μου τη δίνει και ξέρεις γιατί. Όταν η διαιτησία θα σταματάει στο πέναλτι, ας πούμε, όταν είναι η αφισβητούμενη φάση και βλέπουμε στο βίντεο, για όλες τις ομάδες ισχύσει, τότε θα πω εντάξει. Να ισχύσει. Αλλά για όλους. Να σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι και εμείς είμαστε στο πρώτο μήχρονο, κοιμόμασταν παντελώς. Εντάξει, ναι. Κοίταξε. 20 λεπτά κοιμόμασταν, 70 λεπτά κάτι φορά ήταν. Αυτό να το λέμε. Ναι, εντάξει. Έτσι πήγε το μάτς. Θέλει τύχη. Πάντα η τύχη παίζει μπάλα. Τώρα σε έκανε τι σε έκανε. Μια φάση και ένα σούτ. Αυτό ήταν. Εντάξει, εκείνο ήταν. Δεν υπάρχει. Εσύ τι έγινε εκεί στα Οριστιάδα, ρε, πήγες για να συναυλία ή για να τρώτε. Όλα από τραπέζια έδειξε. Τι έδειξε μόνο αυτά, τα όσα δεν έδειξαν οι κάμπερες να δεις. Σήμερα βαρέθηκα μασάω, να λιγοκλίνω το στόμα μου. Γυμνάστε στα γόνια σου. Πω, αλλά πετύχαμε ένα ωραίο πατσατζίδικο, εντάξει, ζωάρα. Ναι, ωραία, εντάξει. Με μυθικές, δεν είναι μόνο... Δεν εστιάζουμε μόνο στο γαστριμαργικό, ήταν και οι μορφές που υπήρχαν μέσα. Οι άλλοι πελάτη. Σίγουρα θα έχει καλτήλα. Άστε να πάνε. Πήγες εκεί μια βόλτα από το σύνδεσμο. Έχει κλείσει ο σύνδεσμος. Το ξέρω, αλλά πήγες. Απέναντι ακριβώς παίξαν τα. Καθόμαστε και πήραμε μπύρες. Παίξαν τα παιδιά. Ακριβώς εκεί που ήταν. Εντάξει, πετύχαμε και ένα αριανάκι πετύχαμε εκεί πέρα να πούμε, μας έκανε bullying και τέτοια. Έμεισε ένα πετύχαμε. Ναι, αυτό μου έλεγε και αυτό, αλλά. Έναν πετύχαμε στο μαγαζί που παίζαμε το βράδυ. Έτσι. Έπειρας τώρα υπομονή 13-14 μέρες για να πιστεύουν μετά τα κα. Α, μάλιστα. Θα το πω εγώ τον άλλο. Όχι, τώρα 15. Που πάμε για χρεοκοπία. Μάλιστα. Για τον μπάσκετ μίλησε. Για τον μπάσκετ μίλησε. Για τον μπάσκετ εντάξει, το ξέρουμε αυτό τι γίνεται. Εδώ κερδίσαμε στο Λαύριο τώρα. Κάναμε νίκη θανάτου. Ναι, άτου, με την βέβαια. Πρώτη αγωνιστική αυτά. Ναι, όντως. Ναι, από εκεί δεν το περιμέναμε μετά και τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Είναι πολύ
Μητροπολίτης όλα τα πράγματα. Δεν θέλω να μιλάω στον αέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά είναι πολύ μαύρα. Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πότε είναι, έχει. Πότε παίζει. Θα έχει σε κάποια στιγμή. Ναι. Μόνο αυτό εγώ θα πω. Πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει η κατάσταση με τον άλλον. Ναι. Αλλά δεν τέλειωσε. Με ποιόνα. Με τον παλιό, τον τέτοιο να. Με τον. Ναι, έλατε. Ναι, μάλιστα. Έλατε. 24 του Νοέμβρη, Άρης. Πάω Κάρης, μάλιστα. Στο μπάσκετ, να, έτσι. Για να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Άντε, καλημέρα. Τσαο, τσαο. Είδε. Άμα δουλεύει πενθήμερο. Άμα δουλεύει. Ούτε γκρίνια, ούτε τέτοια δεν πάει να χάνει ο Άρης. Σε εκδρομέ τα κάνει αυτά, εκεί ιστορίε. Να στην Αθήνα. Κατέβηκε λαό, ναι. Θα σου πω για το ματσάκι μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, μόλι περάσουμε τι 6.30 θα κάνουμε και την ανάπαυλα μα σε λίγο. Θα δώσουμε τα ιστορικά στοιχεία και την ατζέντα της ημέρας. Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους αυγολάδες, στους λάτριδι, στους λάτριδες. Στον αυγολέμονο. Τον αυγό στον αυγολέμονο. Θα ξαρέσω τα αυγά. Καλά είναι τα αυγά. Καλά είναι τα αυγά. Ναι. Καλά είναι τα αυγά. Θα βάψεις τα αυγά. Θα βάψεις το Πάσχα. Έχουν πολλές χρήσεις. Σαν σήμερα 8 του μηνού, τι κοσμοϊστορικά γεγονότα συνέβησαν στον πλανήτη Γη. Το 1912 ελληνικές ναυτικές δυνάμεις κάνουν απόβαση στο μούδρο της Λίμνου κατά τη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Θα απελευθερώσουν το νησί την επόμενη μέρα. Και την είδηση γενικότερα την ιστορική αναδρομή την κάνω περισσότερο, γιατί ο Μούδρος και η Λίμνος είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη. Μούδρο. Ο Μούδρος και τα. Ο Μούδρο, ξέρεις πώς το λένε στη Λίμνο οι τέτοιοι στρατιωτικοί, επειδή έχει τους τεθωρακισμένους μέσα και είναι δύσκολη μονάδα. Μόρντορ. Μόρντορ. Ωραία είναι, κύριε. Ξυστιόρες θάλασσες έχει. Ωραία φαΐ έχει. Εγώ σου μιλάω γιατί είναι τη στρατιωτική ζωή. Η Μόρντορ στη Μόρντορ. Τα παλιά τα χρόνια τώρα φαντάζομαι ότι. Τώρα είναι Λίμνος δύσκολη. Στου τεθωρακισμένου. Δεν το ήξερα αυτό. Καλά κουράγια στα παιδιά εκεί, αν μας ακούνε ή αν ετοιμάζονται να πάνε, ας τα βάψουν μαύρα. Τι άλλο έχουμε σήμερα, δεν έχει και αμάν και τι και πώς, κανένα κοσμοστορικό. Καμία αργία, κανένα τεμπέλη δεν έχει. Αργία δεν βλέπω εδώ. Δεν αξίζει κάποιον να μνημονεύσουμε από το. Πες αυτό που κάνεις, ρε. Τη θάνατη και ποιο γενιέται. Ναι, ναι. 1952, σαν σήμερα γεννιέται ο Τάκης Κορονέος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής. Βέβαια, βέβαια. Κορονέος έπαιξε και στον ΠΑΟΚ ο Κορονέος. Προς την δύση της καριέρας του. Εδώ και Παναθηναϊκούς και τέτοιοι και Πανιόνιους. Όχι, ρε, δεν το προλάβαμε. Τον Άγγελο Κορονιόλιο. Α, Κορονιός ήταν. Ο Κορονέος δεν έπαιξε. Τάκης Κορονέος δεν το προλάβαμε. Σίγουρα. Προλάβαμε τον Κορονέο. Προλάβαμε τον Κορονέο. Εγώ σαν φάτσα το θυμάμαι σαν προπονητή, αλλά. Έπαιξε. Θα σου πω μέχρι πότε. Πότε σταμάτησε την καριέρα του. Μέχρι πότε. Κάπου εκεί 90. Μέχρι το 90. Για να κάνω στατική του πορεία την αγωνιστική περίοδο 1989-90 με τον Παναθηναϊκό. Α, το πρόλαβα. Στον ΠΑΟΚ δεν το προλάβαμε. Στον ΠΑΟΚ γιατί αγωνίστηκε την περίοδο 85-86. Αν το 89, α πούμε, που παίζει τον Πανιόνιο, 87-88. Ήταν σε καλές. Σε καλές περιόδους. Έχουμε κανέναν έτσι κανό άλλο. Αθλητικό δεν. Στο χωριό μας ποιος πέθνει σκι. Ποιος πέθνει σκι. Δεν βλέπω κανέναν έτσι από, το, από την αθλητική επικαιρότητα. Πάπιο, από να πέθανε κανένας. Όχι, δεν πέθανε κανένας. Μια χαρά είναι. Όλοι ζουν και, και βασιλεύουν. Επίσης λέει είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ναι. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Ναι. Και Παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος. Από τις 4 ως 10 Οκτωβρίου την εορτάζουμε. Αυτή είναι όλη και την προηγούμενη. Έτσι, για όλα τα ούφο. Για όλα τα ούφο. Είμαστε εμείς εδώ, χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια. Μας πήρε και η γραμμούλα. Άντε, ας τον πάρουμε τον πελάτη. Δώστε να πάμε να κάνουμε και διάλειμμα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σας, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα κύριε Κώστα. Και καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Θυμάστε το σύνθημα που βγάζανε τότε στον Κορονέο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, πού να το θυμόμαστε. Καλό στον Κορονέο, τον Άγγελο τον Νέο. Α, μάλιστα. Άμα θυμάστε την ταινία εκείνη με τον. Μανιάτη για τον Ξανθό. Ναι, Μανιάτης Ξανθός, ποια ταινία, πώς λεγότανε. Εκείνη που. Ο γύρος του θανάτου. Που έπαιζε τον ομοφυλόφιλο ο Μανιάτης. Α, μάλιστα. Στον Άγγελο δεν είχε παίξει αυτό, τον ναι, Άγγελο. Ναι, ναι. Που τον σκοτώνει. Ναι, ναι, τον εραστή του και τα λοιπά. Γνωστή αυτή η ιστορία της δεκαετίας του 80. Ναι, και τον είχα βγάλει αυτό το σύνθημα. Τον Άγγελο το νέο, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επίσης. Θα πω ότι πραγματικά υπάρχει πέναλτι υπέρ του Άρη που δεν δίδεται, αλλά Βρεγκαρσία δεν χάνεται αυτό το γκολ. Δεν χάνεται, αλήθεια κύριε Κώστα. Δεν χάνεται αυτό το γκολ. Όλα τώρα, παίρνουν, όλα βγαίνουν. Μάλιστα. Επειδή η υπερβολή
Θεσσαλονίκη για τους παίκτες. Mm. Από τη μια στιγμή στην άλλη γίνονται. Βέβαια, έτσι. Ο Τζανετόπουλος πήρε την ταυτότητα του Μπριγιούβιτς και ο Κοντοές του Ζάμπα. Που την περασμένη εβδομάδα ήταν θεοί. Λοιπόν, με την άκρη φοβόμουν ότι θα διασυρθεί, αλλά θα διασυρθεί κιόλας, ε. Ναι, και εγώ το έβλεπα τριάρα, αλλά όχι, ναι. Εγώ έβλεπα νίκη του Ολυμπιακού, αλλά λόγω των πολλών απουσιών, αλλά γενικά σαν ομάδα στάθηκε καλύτερα. Έπαιξε πολύ καλά, κύριε Κώστα. Και Τσιγκρίνσκι βασικό. Εάν έμπαινε, εάν έμπαινε το γκολ του Φετφατζίδη και ο Γκάλου ήθελε κρέμασμα. Ναι. Απ' την αρχή τον κάνεις φάρου εκεί. Του Φετφατζίδη. Δεν τον αφήνεις να φύγει. Στην κόντρα, την κόντρα. Το ποντένσε, το ποντένσε να κάνεις φάρου εκεί. Ναι, το ποντένσε. Ναι, σημειώστε ένα όνομα που θα σας πω. Με σημειώνουμε εδώ. Έτοιμος. Πάμε. Ναι. Πογέ. Πογέ. Ναι. Μάλιστα. Θα με θυμηθείτε. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα, yeah. καλημέρα. Μάλιστα. Θα έχουμε αλλαγή, δηλαδή, μας λέει ότι Μαρίνος. Ξέρω και μας λέει σημειώστε. Για μένα καλά το πάει ο Ζήνη. Σημειώστε, δεν νομίζω κι εγώ. Αλλά η πίεση που θα του ασκηθεί. Την γλίτωσε. Ο Μουρίνιο που θα πάει, που θα φύγει. Σε λίγο φεύγει, δεν φεύγει, όλο φεύγει. Στην Εξόπολη. Μάλιστα. Καλημέρα και στην γραμμούλα μας. Δεν μπορώ άλλη τουριστική περίοδο. Δεν μπορώ άλλους τουρίστες. Δεν μπορώ άλλο θάλασσα. Ναι. Θέλω να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Έλα. Πού είσαι, φτάνει. Φτάνει, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Έλα. Καλημέρα σας, καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλημέρα στο Φευγάτο. Και καλημέρα σε εσάς, τα δύο τα τέρατα της πρωινής. Ωχ, Θεέ μου. Καλά είμαστε, γιατί είσαι τόσο σιγά. Είσαι ακόμα σε μου διακοπών, τόνων. Είσαι ακόμα σε μου διακοπών. Απλώς το τηλέφωνο του ξενοδοχείου πρέπει να είναι για τα πανηγυρικά. Ναι, for the festival. Καλά είμαστε, εσύ. Παπαδομάνο, ρε φίλε. Πότε έρχεσαι, πότε τελειώνει. Τελειώνω την άλλη Δευτέρα, παιδιά, θα είμαι εκεί. Τελειώνεις την άλλη Δευτέρα και την πιο άλλη Δευτέρα ξεκινάει η επόμενη τουριστική περίοδο. Ναι, ρε φίλε. Ναι, κάπως έτσι. Είπα, αφού δεν ανοίξαμε και για Ρεβεγιόν, φέτος πάλι καλά. Μόνο οι Σουηδοί πλέον κάνουν μπάνιο, ξέρετε. Και νομίζουν ότι έχει ζέστη. Εμείς είμαστε με τις ζακέτες και τους ζεστούς καφέδες το απόγευμα και αυτοί είναι με στη θάλασσα. Εντάξει. Κάνεις, μια χαρά. Ναι, αλλά τον Αύγουστο είναι σαν χαλασμένες ντομάτες οι Σουηδοί. Εντάξει. Εννοείται. Δεν βλέπονται. Απολαύσει. Τώρα όμως απόλαυση κανονικά και πιο φτηνές τιμές και τέτοια. Τι κάλτσα έχω δει. Πω, Θεέ μου. Υπερθέαμα. Λοιπόν, τα σέβη μου, καλημέρα. Και γιατί είσαι τόσο ξυπνιός τέτοια ώρα. Είμαι ένα ρεσεψιόν βράδυ. Οχ, γούστα βγάζει, ρε, ξέρω εγώ. Το βράδυ, ναι. Γούστα βγάζει. Τώρα 7 η ώρα και πάω για ύπνο το μεσημέρι. Να μάθω, ναι. Κουλανδρίζει καμιά σου ιδέα, δεν μου ξεχάστηκε στο μπάνιο το. Καλή ξεκούραση, σε φιλούμε. Έλα, ρε Κωστάκη. Έλα, ρε, είσαι αντιπρόσωπα, ρε, δώσε πόνα, ρε. Τσάω, 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 τσάω. Να καταγγείλουμε το τηλέφωνο του. Πώς παίρνουν και κλείνουν εκεί πέρα δωμάτια με τέτοιο τηλέφωνο. Να αλλάξει ρεσεψιόν. Όχι εγώ, Κώστας, να μην αλλάξει ρεσεψιόν, να αλλάξει τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα. 6 και 37 πρώτα λεπτά εδώ στον Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε με δυναμικές τοποθετήσεις πάνω σε όλα τα αθλητικά δοδρόμενα και πεπραγμένα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο πρωινό της Δευτερούλας μας ξεκινήσαμε δυναμικότητα, ορεξάτος ο λαός, όταν έχει φουλ ποδόσφαιρα να βγει να τα πει, να ξυπνήσει. Έτσι και όταν μένεις και ένα διήμερο χωρίς να βγεις στα ράδια για να τοποθετηθείς, υπάρχουν τα στερητικά. Τι να κάνεις. Τρόπον τι να... Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Αγόρι μου, νάτος ο παιχταράς. Έτσι. Έλα ρε Κουτσογιαννόπουλε. Νόμιζα δεν ζούσε την Παρασκευή, έλειπες. Νόμιζε δεν ζούσα. Αφού εδώ ήτανε ρε. Εσύ σου να έχει την Παρασκευή εκεί. Αναστήθηκα. Και οι δυο ρε φίλε, αλλά δεν κατάλαβες. Το παίξαμε ντουμπλεξ. Ναι, μίμος. Τι έγινε να σου πω κάτι, μπήκα μέσα. Πού μέσα μπήκες? Πάλι το Αγιώς, ήμουνα Θεσσαλονίκη, ήμουνα το ίντερνετ καφέ. Ναι. Και ξαναγύρισα την άλλη μέρα. Έμεινα μια μέρα σε Ουρανούπολη το δρόμο. Ναι. Και μπαίνω, τώρα έχω άλλες δύο μέρες παράταση από τον Άγιο Πρώτο του, την Επιστασία. Μια χαρά. Από τον Άγιο ποιον? Πρώτο.
Πρώτο. Αυτό που είναι στι καλλιέ, δε. Υπάρχει Άγιο Πρώτο. Είχαν στον Ολυμπιακό ένα, το πρώτο του τερματοφύλλου. Ναι. Άγιο Πρώτο το λέγανε. Χρόνο, ναι. Κάθε χρόνο ναι. Αλλάζουμε. Μάλιστα. Αυτό το χρόνο είναι από το Φιλαδάριο Σέρβο. Μάλιστα. Φέραμε ξένο. Του... Ξένο, ε? Ξένο δηλαδή φέραμε. Όχι, είναι. Ναι, ναι, έχει και σέρβικο μοναστήριο. Πρότιτς. Ο Άγιο Πρότιτς. Πρότιτς. Ναι. Σέρβο, ίδια θρησκεία. Πρίγιοβιτς. Ορθόδοξο. Ρώσικο, αχα. Έχει βουλγάρικο. Πήρανε την ΕΠΟ. Την ΕΠΟ Αγίου Όρους, ας πούμε, την πήρανε. Φέρνουμε ξένους διαιτητές, φέρνουμε ξένους διοικητές εκεί. Όπως λένε, οι κατηλανάφτες τι είναι. Έχει και ρουμάνικη σπίτι. Βέβαια, τώρα με Λουτσέσκου, με Λουτσέσκου οφείλει, οφείλει να υπάρχει σπίτι. Του χρόνου ξέρει ποιος να είναι. Ποιος να είναι. Από τη Μονή Διονυσίου είναι ο Άγιος Πρώτο, ο πατέρας Σιμεών. Ο Στέλιος. Ο πατέρας. Σιμεών. Σιμεών, μάλιστα, μάλιστα. Τι λέει, τι είδαμε στο ίντερνετ καφέ, είδαμε καμία ενδιαφέρουσα ταινία να μας διηγηθείς. Είδα μια ταινία, αλλά δεν μπορούσα. Τι. Ήτανε κάποιο που σκότωσε ένα σερίφι. Τι σκότωσε. Ένα σερίφι, ένα περιπολικό που ήταν μαζί. Καμπόικο είδες, καμπόικο. Όχι καμπόικο, ήταν ένας φωνιά που ήταν η οικογένεια. Ναι. Η μάμα. Ναι. Ο μπαμπάς. Ναι. Ο γιος. Και ο αδερφός του ψυχοπαθή. Και ο αδερφός... θέλανε να βγάλουν τα σηκώτια για να τα σκοματιάσει. Δεν είναι για να τις βλέπεις. Δεν είναι για να τις βλέπεις, αλλά έκατσε και τις είδες, ας πούμε, τέτοια. Τα σκότια. Τα σκοτάκια. Και δεν μ' αρέσει. Το σκοτάκι δεν μ' αρέσει καθόλου, ρε. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Πόδι. Ορίστε. Χέρια, σου αρέσει. Πόδι κεφάλι. Πατσάς. Ναι, γλίτσα, λίγο σαρδένι. Δες μια ταινία να κόβουνε πόδια και κεφάλια. Ναι. Καλύτερα. Ο καφετζή είναι εκεί. Εγώ είμαι ο καφετζής εδώ. Ωραία. Καφετζή. Έλα. Άκου. Ναι. Μου άρεσε να είχα το χέρι. Ναι. Εκεί που είσαι. Ναι. Τι λέει, να έχει το χέρι εκεί που είναι, κάτσε. Τώρα εδώ είμαστε. Όχι, μωρέ, πλάκα, καλά, να εξηγήσει. Εντάξει, είσαι, γορατατζή, είσαι γνωστό. Δευτέρα είναι κιόλα, μια χαρά πάνω στη σκήτη. Τι θα φάμε σήμερα, τι έχει το μενού. Πήρα το φούρνο 3,5 ώρα ναι, το πρωί. Ναι. Μια λουκανικόπιτα. Ωτζε, μεγάλε. Δεν έχει ρε, εσύ λουκανικόπιτα, αφού εκεί δεν τρώμε κρέα. Να γάρα. Τι σε πειράζει. Τι σε πειράζει. Ώρες μακριά είναι από το μοναστήρι. Ναι, άμα πας εκεί, άμα δεν πας στον παράδεισο μετά και σου λένε α, παφούλια μου 8 οκτώβρη και σφάει μια λουκανικόπιτα. Εκεί λουκανικόπιτα στο Άγιο Όρος πόσο κοστίζει χοντρικός έτσι σε ευρώ, να δούμε τη διαφορά. Ένα δέκα. Καλά λεφτά. Μάλιστα. Δεν τη λες και φτηνή. Νορμάλ. Για εδώ όμως φτηνή είναι. Εντάξει, μωρέ, και εδώ πόσο να έχει, να είναι 30 να έχει λουκανικόπιτα. Πήγα τις προάλλες, εχθές, μ' ακούς. Δεν σ' ακούμε. Πήγα χτες, ναι. Τις 25 Μαρτίου, ξέρεις που περνάει το 45 για τα χτες. Ναι. Πήγα σε ένα φούρνο, πάρα πολύ καλό παιδί. Μάλιστα. Με άφησε να κάνω πάνω από 5 τηλέφωνα να δω ένα φίλο μου που ένα εικοσάρικο. Καλά. Πήγε στο φούρνο και κάνεις τηλέφωνα. Πώς τρελάνεις. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Ψυχούλα. Ψυχούλα. Μάλιστα. Παφούλια, σου βρήκα καινούργια δουλειά. Το φίλο μας. Οικονομικό σύμβολο του Μελισανίδη. Καφετζή, με ακούς. Σ' ακούω, ρε, εγώ είμαι όλης είδας καφετζής. Άκου, καφετζή. Έλα. Βρήκα να γυρίσουμε μια ταινία. Εσύ, ο Μπάμπης και ο Μάριος. Μάλιστα, τι ταινία. Ο ψυχοπαθής ξαναγεννήθηκε την Παρασκευή και 13. Ωραίος τίτλος. Έκθεση. Εγώ να κάνω το φωνιά. Ναι. Ο Μπάμπης να κάνει. Στο ρόλο του. Το ψυχοπαθή. Το που να με εξετάζει. Α, ωραία. Ωραίο ρόλο μου. Και μετά παίρνω ένα τσεκούρι. Ναι. Και παίρνω το κεφάλι του. Μάλιστα. Εγώ θα κάνω τον Παρασκευή και 13. Ποιο θα κάνω. Δεν ξέρω. Ή το κεφάλι του κομμένο. Όχι, όχι. Αυτά είναι ψεύτικα. Ψεύτικα, μάλιστα. Δεν με έβαλε ρόλο, μόνο με έβαλε στην ταινία, ρε. Μπορεί να κάνει το κομμένο κεφάλι. Ξέρω, το κομμένο κεφάλι. Μάλιστα. Έγινε, παφούλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεφή πρόταση. Θα αποχαιρετήσω το τέλο τη εκπομπή πάλι. Ναι, έτσι, θα μα αποχαιρετήσει στο τέλο τη εκπομπή. Γεια σου, παφή, γεια σου. Πήρε δύο μέρε τη μυθική που λένε. Πήρε την άδεια, σαν το διήμερη. Κανονικά. Ο ψυχοπαθή δολοφόνο πεθαίνει. Ξαναγεννιέται Παρασκευή και 13. Το κουτσογιάννη. Όλα μέσα, όλα μέσα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε μετά από αυτό το καθηγητικό τηλεφώνημα. Καλημέρα.
Μορφώθηκα. Εντάξει, νάτος. Βλέπω μεγάλη μετεξέλιξη του Παπούλια. Έχει γίνει τεράστιος κριτικός κινηματογράφος. Προς το θρίλερ. Έτσι, μόνο θρίλερ, θρίλερ, βλέπεις συνέχεια θρίλερ, θρίλερ. Ήθελα να συμπληρώσω που mm-hmm. υπάρχει ένα πέναλτι του Χάντερσον υπέρ του ΠΑΟΚ που δεν δίδεται. Ισχύει. Αυτό ισχύει. Ισχύει. Το έχω ακούσει, δεν το είδα. Το γκρέμισε, εκεί δεν κατάλαβα τι έκανε ο Χουάντερσον. Βγήκε και πήγε αποκλειστικά στον παίχτη. Έχει δώσει direct κατευθείαν. Ναι. Πάει και το γκρεμίζει χωρίς λόγο. Ναι, 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 ναι. Και επίσης mm-hmm. θα ξέχασα να σημειώσω ότι ο Ολυμπιακός κατέβηκε με καινούργια ενδεκάδα, mm-hmm. ξεκούραστη. Στο Μιλάνο δεν έπαιζε κανένας mm-hmm. από αυτούς που έπαιζαν χθες. Rotation. Μα το δεν είναι rotation. Εξολοθρέισον. Εξολοθρήλεισον. Εγκλημάτισε ο Μαρτίνες. Εγκλημάτισε. Εγκλημάτισε, λέει. Βέβαια. Ξέρει ο Κυρκόνστας. Ποιος? Ο Μαρτίνες. Ο Μάρτης, πώς το λένε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Έγκλημα. Ναι. Ποδοσφαιρικό έκανε, το είδες. Πες μου αν είπα μόνο εγώ στο 70 κάτι που έκανε αλλαγή του Τουρέ, ότι λέω ισοφάρισε τώρα η ΑΕΚ. Ή μόνο εγώ το είδα. Καταρχάς, ο Φορτούνης ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Σίγουρα. Ναι. Βαλασίλη τον γκολ. Όχι μόνο για τον γκολ. Ναι, όχι μόνο τον γκολ, απλά τον. Το μοίρασε καλά το μάτσε χθες ο Φορτούνης. Δέχτηκε την πιο πολύ κλωτσιά. Και αυτό το οποίο με έκανε εντύπωση mm-hmm. είναι ότι ο Δανός έπρεπε να βγει αίμα για να βγάλει κίτρινη κάρτα. Mm-hmm. Και οι άλλοι ξένοι δεν βγάζουν εύκολα κίτρινες κάρτες όπως έχουν συνηθίσει οι δικοί μας εδώ. Ναι, εννοείται. Γιατί η κίτρινη κάρτα είναι αδυναμία του διαιτητή. Τώρα όσον αφορά τον πέναλτι που δεν έδειξε υπέρ του Άρη, είναι εξίσου υπεύθυνος και ο υπόπτης. Γιατί μπροστά στα μάτια του γίνεται. Ήτανε πολύ πιο μέσα ήτανε βρε. Στο μικρό, στη μικρή περιοχή ήτανε. Πριν σύνορα μικρής περιοχής. Το βλέπει πέναλτι. Και ο υπόπτης. Δεν το είδε διαιτητής, πρέπει να το υποδείξει ο υπόπτης. Καλά εντάξει. Ο υπόπτης θεωρείται βοηθός. Δύσκολα παίρνει τέτοιες αποφάσεις ο υπόπτης να καταλογήσει πέναλτι. Σπανίως. Ναι, είναι μες στη δικαιοδοσία του, αλλά ναι. σπανίως. Μασάει. Γαλλία, Ιταλία, Σπανικό. Ο υπόπτης έδειξε την παράβαση. Μάλιστα, έγινε κύριε Κώστα. Σου ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. FM και νόμινηματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Έκτη αγωνιστική ημέρα για το πρωτάθλημα της Super League. Δεν ήμουν εδώ την Παρασκευή να δώσουμε προφητείες. Τίποτα δεν πιάσατε. Δώσατε. Έτσι. Εντάξει. Τα σημεία τα πιάσα περίπου, αλλά. Εντάξει, τα σκορ δεν είναι. Άμα πιάσει τα σημεία, το θέμα είναι να μην πιάνουμε τίποτα. Ούτε καν σαν σημείο. Λοιπόν. Το Σάββατο, Πανιώνιος Άρης Θεσσαλονίκης 1-0 με τον Άρη να διαμαρτύρεται. Να έχει παράπονα από τη διαιτησία. Πέναλτι, αυτά ιστορίες. Όλα, τα πάντα. Δεν μπόρεσα να το δω το παιχνίδι καθότι είχαμε αγωνιστικές υποχρεώσεις και εμείς το Σαββάτο. Να αφήσαμε τον Στέφανο. Γενικότερα η Νέα Σμύρνη κάτι έχει φέτος. Δεν υπάρχει μάτς δηλαδή που να μην συζητήσουμε συνέχεια, ναι. Κάτι, να έχει μια φάση αυτό εκεί. Εντάξει, ναι. Με τον Ολυμπιακό το σφάξαν τον Πανιόνι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Εντάξει. Με τον Μπάοκ πάλι υπήρχε εκείνη η περιβόητη φάση τη ακύρωση του τέρματος. Απλά ναι. Ο Μπάοκ ήταν μπροστά. Ναι, καθαρότατο. Απλά ήταν ο Μπάοκ μπροστά 1-0. Οπότε δεν. Εξεχάστη ακριβώς γιατί δεν επηρέασε όσον αφορά τη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Τώρα ήρθε και η σειρά του Άρη. Εντάξει. Που όντως έπαιξε ρόλο η συγκεκριμένη απόφαση στο να στερηθεί βαθμό ή βαθμούς η ομάδα του Άρεος. Κάτι τρέχει με τη Νέα Σμύρνη. Με τους Πανιόνιδη. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Να συμπληρώσω λίγο τον κύριο Κώστα. Η ΑΕΚ έπαιζε με απουσίες. Ναι. Δεν είχε ταξινομηθεί το πούλμαν που ήταν πάρει. Ναι, ναι. Είναι ακόμα ανέτοιμο. Το πούλμαν. Είναι ανέτοιμο. Θέλει στρώσιμο. Σιγά σιγά θα πει. Τώρα βέβαια έχουμε μάθει ότι είναι δανεικό ένα χρόνο με οψιόν αγοράς. θα δούμε. Προς το παρόν βλέπω ότι να βλέπουμε μόνο τον Άγιο Πρώτο που είπε και ο μεγάλος Παπούλιας. Ναι έτσι. Και να κάνετε το σταυρό σας. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.
Για πες μας, Στέφανε, για το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Άρη. Τι άρεσε, τι δεν σ' άρεσε? Να ξεκινήσουμε Πανιώνιος Άρης. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν και το πρώτο μάτς του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινώντας παιχτικά, εγώ θα πω ότι πρωτού ξεκινήσω την ανάλυση, συγχαρητήρια στους παίχτες και συγχαρητήρια στον προπονητή. Στους παίχτες θα πω, διότι προσπαθήσανε 70 λεπτά το γήπεδο 10η φορά. Εντάξει, θέλει, είπαμε, και τύχη. Και συγχαρητήρια στον προπονητή που άλλαξε το σύστημα, έδινε τις παιχτικές αδυναμίες και ήταν εν εγρηγόρση και μπόρεσε να αλλάξει το σύστημα και όλη την ποδοσφαιρική μηχανή του Άριος. Θα μπορούσε να είναι εν εγρηγόρση μικροκεύματα. Έτσι, εν εγρηγόρση. Καλώς, βέβαια. Μα είναι καλό λόγο. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά. Ο Πανιώνιος κατέβηκε με το 4-2-3-1 το κλασικό. Με τον καλό του παίκτη Σπυριδόνοβιτς έξω αριστερά και να χώνεται σαν δεύτερο φόρο από πίσω. Βασικά ο Σπυριδόνοβιτς είναι ο καλύτερος παίκτης του Πανιωνίου εδώ σε όλες τις αγωνιστικές. Ένα πράγμα, αλλά Ματέο Γκαρσία του Άρη, ας πούμε, είναι ο Σπυριδόνοβιτς, το ίδιο στυλ παίκτης. Ο Άρης κατέβηκε με το 4-3-3. Για 20 λεπτά δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε πάντα τα πρώτα 20 λεπτά, δεν ξέρω γιατί πώς πατάει στο γήπεδο. Έπαιξε με 3 χαφ, με τον ανάποδο ρόμβο που λέμε εμείς, το ανάποδο τρίγωνο, όχι το ρόμβο, ανάποδο τρίγωνο, δηλαδή ένα εξάριο Μπάσα και ο Σιώπης με τον Ματή για να παίζουν σαν δύο οχτάρια, λίγο πιο μπροστά από τον Μπάσα. Αυτό στην αρχή δεν βοήθησε. Δέχτηκε τον γκολ ο Άρης από ένα στημένο κόρνερ, δηλαδή μια στημένη φάση, η οποία ευθύνη δεν φέρει μόνο τα στόπερ Μαυρά Ιδελιζής που είναι ψηλά, αλλά ο Χαμσάγιουνες σαν τρίτος που μάρτκαρε τον πίσω, δεύτερο πίσω του κάρι και ήταν βιδωμένος και δεν πήδηξε στο κόρνερ. Από εκεί δεχτήκαμε τον κολέκι, δεν θα σταματήσω. Εντάξει, θέλει τύχη, πήγε ο Κουέστα να το βγάλει, πήγε δοκάρι μέσα, μπαίνουν αυτά τα γκολ. Μετά από εκεί και πέρα, συγχαρητήρια στον προπονητή που το είδε και άλλαξε το ρυθμό του αγώνα, κάνοντας ένα απλό τρίκ. Έβγαλε το εξάρι τον Μπάσα, που δεν τραβούσε και πολύ, και έβαλε μέσα τον Σόουζα. Με αποτέλεσμα να αλλάξει το σύστημά του σε 3-4-3 όταν επιτίθεται. Και αυτό πώς εννοείται? Ο Σόζα πήγε σαν δεξί στόπερ, αλλά είναι και γρήγορος. Ανέβασε 10 μέτρα τα μπακ του, Τζανακάκη και τον Μενέντες. Και έτσι όταν επιτίθεται ο Άρης είχε τα δύο χαφ και τους δύο μπακ στην ίδια ευθεία, συμπληρώνοντας μια τετράδα. Και η τριάδα μπροστά ήταν η ίδια. Δηλαδή Γιουνές στην κορυφή, Ματέο Γκαρσία και Μπρούνο Γάμα. Αυτό βοηθούσε έχοντας έναν γρήγορο στόπερ και τα μπακ να ανεβοκατεβαίνουν, όταν αμήνεσαι να σου κάνει ένα σφιχτό 5-4-1 στην ουσία στην ποδοσφαιρική. Και έτσι και ο Σόζα μπορούσε να αποτρέψει και κάποια αντεπίθεση αν έβγαινε, που δεν χρειάστηκε, δεν απειλήθηκε ο Άρης. Απειλήθηκε δύο φορές και εκείνο τις καθάρισε η φάση με την γρηγοράδα του Σόζα με τη βοήθεια του Δελιζήση. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα τύχης, σε 70 λεπτά ήταν κατηφόρα το γήπεδο. Ο Άρης δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, δεν μπόρεσε να. Ο Πάκο Ερέρα να δείτε ότι δεν το πάει μόνο για χει το μάτς, θέλει διπλά ή απόλυτες νίκες. Εκεί μέσα πήγε να το πάρει το μάτς για διπλό. Δεν πήγε μόνο να πάρει το χει. Εντάξει, δεν τα κατάφερε, είναι θέμα τύχης. Αυτά περί ποδοσφαιρικής ανάλυση του αγώνα. Υπάρχει πώς το υποδέχτηκε ο λαός του Άρη το αποτέλεσμα? Υπάρχει γκρίνια? Όχι, δεν υπάρχει γκρίνια. Όσοι είναι. Ναι, κοίταξε, εντάξει, υπάρχουν πολλοί που θα πούνε αού που δεν το κατέχουν πολύ το τόπιο. Όπως... Αυτό είναι το θέμα. Ναι, έχουμε αού. Αλλά αού δεν έχουμε. Στην πλειοψηφία δεν έχω ακούσει αού. Ήταν μπράβο, τα παιδιά παίξανε, δώσανε. Ο προπονητής έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή το είδαμε όλοι. Άλλαξε ένα 4-3-3 σε 3-4-3. Γιατί υπάρχει και το μάτσι με τον Πάοκ, οπότε αντιλαμβανόμαστε την. Κάνεις με δύο αμυντικούς, προσθέτεις δύο αμυντικούς και βγάζεις δύο αμυντικούς και κάνεις πιο γρήγορη την ομάδα. Δεν βγάζεις επιθετικούς. Με δύο αμυντικούς, αλλά με δύο αμυντικές αλλαγές κάνεις πιο γρήγορη την ομάδα. Δηλαδή ο ένας που βγήκε μετά ήταν ο Κωνσταντινίδης. Έβαλε πιο επιθετικό back ο Κωνσταντινίδης. Έβγαλε το Τζανακάκι και έβαλε πιο επιθετικό back. Ο Κωνσταντινίδης είναι full back που λέμε. Ναι. Γι' αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή έβγαλες αμυντικό και έκανες πιο γρήγορη την ομάδα και πιο επιθετική. Γίνονται αυτά. Μπορείς να τα κάνεις με κάποια τρίκ, εάν έχεις παίκτες. Όπως και να έχει, ο Άρης γνώρισε τη δεύτερη του ήττα στο πρωτάθλημα με το ίδιο σκορ, με 1-0, όπως και στο μάτς με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Δεύτερη νίκη, δεύτερη ήττα μάλλον, μακριά από το γήπεδό του. Γεγονότο. Ναι, στο Σαββάτο, επιπροσθέτω, Πανετολικός Λεβαδιακός 2-1. Με τον Πανετολικό να πετυχαίνει τα δύο του τέρματα. Βασικά το σκορ να διαμορφώνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Ερίξον και Μωράρ. Να χάνει πέναλτι ο Μωράρ και να μειώνει προς το τέλος ο Σαγαντόγκο. Ναι, Σαβαντογκό. Όπως λέγεται. Αυτός είναι καλός. Να μειώνει στο τέλος, αλλά να μην αλλάζει την ροή του αγώνος. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, εγώ είμαι. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Να και πρωί-πρωί μια ανάλυση σοβαρότατη.
σε μια εκπομπή, δεν μπορούμε να την πούμε και σοβαρή. Ασοβαρά. Σε παρακαλώ, άμα αλλά τώρα, άμα μην μιλήσουμε σοβαρά, θα μιλήσουμε. Αλλά καλαμπούρι, καλό κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι. Ήμουν στην Αθήνα, το είδα το μάτι. Ναι. Διαζώσει που λένε. Α, πήγες εσύ Αθήνα. Πολύ καλά έκανε. Ναι, 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 ναι. Ωραία μέρα ήταν με την παρέα. Μια χαρά ήταν όλα. Καλό φαΐ έχει η Αθήνα, η πρωτεύουσα. Έλα μωρέ τώρα, ασόβαρη άποψη αυτή που είπες, θα σε κόψουμε. Είναι ξέχασα να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο. Πού ωραίο φάει μωρέ, πού ωραίο φάει. Φίλε δεν ξέρω, αλλά εκείνο το μαγαζάκι απέναντι από, το, από την εκκλησία στη Νέα Σμύρνη. Α, δεν έχω πάει Νέα Σμύρνη, μια φορά έχω πάει, δεν έχω φάει. Όλο και θα έχει κάτι καλό ρε φίλε. Εκείνο το, το φιλέτο κοτόπουλο στο κάρβουνο, να πούμε, στον εγκέφαλο. Α, ναι, ναι, μάλιστα. Επειδή πίναγα πολύ, ήτανε, δεν ξέρω να πω. Τι, να σου πω κάτι, πήγες ένα Σάββατο στην Αθήνα και μιλάς αθηναϊκά επειδή πίναγα πολύ, λες. Πίναγα. Δεν τρέπεσαι. Δεύτερο φάουλ. Ελληνική είναι η γλώσσα, εντάξει. Λοιπόν, μ' άρεσε που δεν μιλάς για το διαιτητή. Δεν μ' αρέσει να μιλάω ρε εσύ, αλλά άμα τσατιστώ θα μιλήσω κάποια στιγμή, εντάξει. Θα μιλήσω. Ξέρεις μωρέ τι γίνεται, όταν θα περάσουν τα χρόνια, ναι. Γερός να είσαι. Λοιπόν, και κάπου βλέπεις σχεδόν τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Ναι. Είναι και στο χαρακτήρα των ανθρώπων πόσο αντέχει ο καθένας να... Ρε παιδί μου να καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται από ανθρώπινο λάθος. Ναι, άμπρα. Σε όλη την Ευρώπη τους έχουν μάθει γιατί είναι δομημένες οι χώρες διαφορετικά, γιατί δεν κυβερνούσαν λαμόγια ώστε να τους... να καταλάβουν οι πολίτες ρε, που σε τη χώρα αυτή ο καθένας. Ναι, ναι. Ενώ σε αυτή τη χώρα ας πούμε 50 χρόνια έχουμε καταλάβει ότι ζούμε σε... σε μια λαμογίστικη χώρα. Φταίμε όλοι εμείς βέβαια, γιατί εμείς εκλέγουμε, αλλά είναι μια νοοτροπία ρε παλικάρι μου καλό, που φαίνεται ότι ορισμένα ανθρώπινα λάθη που τα λένε έξω, δεν είναι ανθρώπινα. Ναι. Δεν μπορεί να βλέπεις ας πούμε το 3 μέτρα πίσω από την μπάλα και να σηκώνεις το κοντάρι, επειδή κύριε Πατμανίδη σε πάω και φέρνω αυτό το παράδειγμα. Εμείς πασαραϊκοί είμαστε εμείς. Περίμενε ότι ερχόμαστε. Είναι ανθρώπινο λάθος και να μου λες ότι η φάση του Ματέο Γκαρσία στο 46 δεν είναι πέναλτι, που όσες φορές και να το δεις και σε πρώτο χρόνο, δεύτερο, τρίτο, έτσι, ναι. Είναι πέναλτι στο 46. Αλλοιώνεις αποτέλεσμα με ποια έννοια το απόλυτο. Εγώ του σου λέω ότι μετά δεν μπορεί να ξανακερδίζει ο Πανιόνιος. Ναι, ναι. Αλλά δείχνεις πρόθεση ότι δεν θέλει. Έτσι είναι ολοκάθαρη φάση. Το ίδιο πέναλτι, αν δινόταν το 1996 στον Αλεξανδρή, θα επέφερε και κόκκινη κάρτα στον αμυντικό. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά που γίναν χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορεί η ειδική του αθλήματος ή κάποιοι κακοπροαίρετοι οπαδοί, επειδή θέλουμε να κάνουμε καλαμπούρι, να σε ανάβει την πίεση ο άλλος ας πούμε στο καφενείο και να του λέω μιλάω σοβαρά. Λοιπόν, και να μου λέει ναι μιλάω σοβαρά. Σταματάς να συζητάς. Σταματάς, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Διότι δεν γίνεται να μετάγγισε εγκεφάλου δεν κάνει. Ναι, κοίταξε, λοιπόν. το κάνεις το καλαμπούρι, άμα καταλάβεις όμως ότι μιλάει σοβαρά και τον πιστεύει, το σταματάς. Ναι. Το σταματάς. Λοιπόν, για την ανάλυση σου είναι ακριβώς έτσι. Είναι άλλο ένα παιχνίδι σε χειρότερο βαθμό, βέβαια, γιατί έχει περισσότερες φάσεις για να γυρίσεις το αποτέλεσμα. Ναι. Και ξέχασα να σου πω ότι το πολέμησε στο 80, στο 78 με τον Μαρτίνεθ, το δεκάρι, το καλό, βγάζοντας τον Ματίγια. Το έκανε πιο επιθετικό το σύστημα. Ναι, είναι μια φάση αντιπροσέξεις μέσα στην περιοχή που γίνεται από δεξιά η μπάλια. Ναι, την ώρα που την κοντρολάρει και πάει να σουτάρει, μπαίνει μπροστά του ρεφύρι ο Γινέ. Ναι. Πρόσεξε την αναδείς και κάνει κλωτσιά ας πούμε αριστερή, σουτάρει αριστερά και σουτάρει πάνω στο Γιουνές. Ναι. Ένα σουτ που αν δεν έκανε λάθος κίνησε ο Γιουνές, γιατί γύρισε από πλάτη για να πάει να πάρει την μπάλα, μπορεί να είναι σουτάρει κιόλας. Είναι ακόμα ένα παιχνίδι του ποδοσφαίρου που η συγκυρία αδικεί τις δύο ομάδες, αδικεί το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, ναι. Το τελικό αποτέλεσμα, ναι, δεν. Ναι. Τώρα βέβαια θα μου πεις καλά ρε με την Τρίπολη που έβαλες δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Εκεί το αποτέλεσμα δεν αδικεί το φιλοξενούμενο. Καλή ερώτηση. Ναι. Προχωρούμε στην επόμενη. Είναι αλήθεια. Μπορεί και να τον αδικεί. Ναι. Αλλά ρε φίλε και προθέσουμε πόση ευκολία δίνεις το πεναλτάκι στον Παναθηναϊκό. Βέβαια.
τον οποίο θα υπενθυμίσω και είναι δικιά μου γνώμη και άποψη, επειδή ζω σε αυτή τη χώρα, ότι μπορεί να βλέπεις αυτόν τον καλό Παναθηναϊκό, ναι, δεν είναι κακός, ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ νομίζω ότι το σύστημα, και τι εννοώ σύστημα, τη βρωμιά που υπάρχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, εκτός του ότι οι ομάδες, οι αντίπαλες κάνουν τα πάντα για να το σώσουν, έτσι θεωρώ εγώ, κάνει και το υπόλοιπο σύστημα και φάνηκε, ήρθε η ώρα να τον βοηθήσει να μην ιτηθεί. Ναι. Διότι αν δεν δώσει πέναλτι, παραδείγματος χάρη, που φαίνεται ότι στην αρχή το πιάνει λίγο, ξέρω εγώ και τέτοιο, κατευθείαν παπ, ξέρει ότι αν μας ρίξει εκεί πέναλτι, είναι φάση αλλαγής αποτελέσματος. Κανονικά. Έτσι. Βέβαια. Και πα στη βούλα σου. Και πα στη βούλα σου. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τα περί αναλύσεως. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Τσάω, 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 τσάω. Τα περί αναλύσεως. Α, δεν μας είπε να πούμε για τα κοτόπουλα, δεν μας είπε. Αυτά διαφέρουν. Αυτά διαφέρουν την εκπομπή. Λέω καλά θα το πάει μετά. Μετά με άρχισε με τα 4, 3, 5, 10. Τι παίξαμε, ας πούμε, στη διάταξη πιάτων και μενού. Αυτό και μεγαλύτερη σημασία, γιατί είναι ένα ζήτημα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δυσκολεύεσαι να βρεις τουλάχιστον, για να μην φανώ και συμπλεγματικός, με την άνεση και τη συχνότητα που μπορεί να συναντήσει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και δεν βάζουμε μόνο τη Θεσσαλονίκη. Ωραία δέσματα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου, επειδή συντονισμένοι δεν αλλάζουμε. 7 η ώρα θα λέει εδώ η ανάκρουση του Σποτακίου. 7 και 5 είναι, μεταξύ κατεργαρίων, ειλικρίνεια. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή του δευτεριάτικου πλουραλιστικού λόγου, επειδή στο πρωινό της 8ης του Οκτώβρη, δεύτερη μας ώρα, συντροφιά μας, οι σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banners, street flags και beach flags, στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. 2310-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε καθ' όλη την διάρκεια της ημέρος. Το βράδυ του Σαββάτου ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη του βαθμολογική απόλυτη. Όχι. Πρώτη βαθμολογική δεν πήγαινε. Ναι, πρώτη. Με το απόλυτο. Ναι, με το αβαθμολογική απώλεια στο πρωτάθλημα. Γλίτωσε βέβαια και τα χειρότερα, γλίτωσε και την ήττα με ένα πέναλτι αφισβητούμενο στο τέλος του παιχνιδιού. Ματσέντα έκανε εκεί το 1-1. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-1. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε στο 47 με τον Μανιά. Ήταν πέναλτι αυτό του Παναθηναϊκού. Το δίνεις. Το δίνεις. Άμα θες, το δίνεις. Άμα είναι από αυτά τα. Ό,τι και να κάνεις θα υπάρξουν. Εγώ δεν το δίνω. Ναι. Ό,τι και να υπάρξουν θα. Ό,τι και να δώσεις μάλλον θα υπάρξουν διχογνωμίες. Θα φώναζε ο Παναθηναϊκός, δεν μου το έδωσες. Εγώ δεν θα το δίνω. Μάλιστα. Θα έλεγε Στεφάνο, δεν μου το έδωσες. Δεν στο δίνω. Γιατί δεν θα το δεις. Εντάξει, γιατί πέφτεις φθηνά και το εκμεεύεις, ρε παιδί. Δεν ήταν τόσο 38. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται? Τι κάνουμε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ καλά. Λοιπόν, τα ματσάκια Παναθηναϊκός είναι πέναλτι, ρε Πάτη, γιατί να μην είναι πέναλτι? Ερωτώ, γιατί. Εγώ δεν το δίνω. Υπάρχει μια. Να, εδώ λέει ο Στέφανος, δεν το δίνει. Άλλο το δίνει, άλλο δεν το δίνει. Όταν βγαίνει φάτσα με το τέρμα και όλο σε τραβάει λίγο πολύ και πέφτει, έτσι, α δώσει το πέναλτι. Αν είναι δηλαδή πέναλτι, δεν γκρινιάζει. Ναι. Έτσι, άμα το πάρει το πέναλτι, θα γκρινιάζει, Στέφανη, τι θα έλεγε? Τίποτα δεν θα έλεγα. Το δίνει, δεν το δίνει. Εγώ δεν το δίνω, εντάξει, είπαμε. Και το Άρη είναι πέναλτι, φυσικά. Δεν ξέρω διαιτής τι οπτική γωνία είχε και τι κατάλαβε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Άρης παρατάλησε ένα ημίχρονο πάλι. Το πρώτο ημίχρονο δεν βλεπότανε. Ναι, εκεί στη Νέα Σμύρνη μάλλον έχει ομίχλη κάτι. Θολό το τοπίο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το τρίγωνο των διαιτητικών βερμούδων είναι. Και η φάση είναι ότι τον γκολ δεν το έφαγε, ρε παιδί μου, μέχρι το 20 που δεν υπήρχε. Το έφαγε μετά που άρχισε να ανεβαίνει, ας πούμε, να παίζει. Ναι, μια σημαίνει μπάλα. Μια σημαίνει μπάλα, ναι. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός και αυτός αυτοκτονεί χθες. Τώρα εδώ θα σταματήσουμε σε αυτό. Είναι εγκληματικός ο προπονητής ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού. Εγκλημάτισε χθες. Κατάλαβε. Εξήγησε το μας αυτό. Θέλεις να σου το εξηγήσω? Θα σου το εξηγήσω πολύ απλά. Ξεκινάς με τον
με το Βούκοβιτς και το Μεριά σαν στόπερ. Έχεις ένα Παπίσισε στο πάγκο που είναι στο Περάρα. Δεν ξέρω γιατί με τη Μίλαν έπαιξε καλά για μένα και όλο το περσινό πρωτάθλημα το έπαιξε καλά. Ανεξαρτήτως αυτό, παίζεις με πολύ καλό κέντρο 4-3-3 με Γκιγέρ, με Καμαρά, Φορτούνη σαν 10, Χριστοδουλόπουλο, Ποντένσε που δεν αλλάζει ο Ποντένσε από εκεί τη μεριά. Και έχεις εκείνο τον Απντάλι για μένα πολύ βαρύ, Χασάν, 4. Το αφήνω αυτό, το παραβλέπω. Το δοκαράκι του πάλι το έχει όμως. Το είχε, ναι. Μπορεί να ξαμπουκώσει, μην το λες. Δηλαδή, βαρύς φορ, βαρύς φορ. Βάλετε πανταχώθεν ο Χασάν, αλλά άμα αρχίζει και είναι όπως είχε πει ο Σαλπιγκίδης, ναι, ήταν να μείνω πλήσω. Ναι. Ο Χασάν, ναι. Ο Χασάν επιθετικά τώρα. Θέλω εγώ το φορ, θέλω να το βλέπω να συμμετέχει και στο παιχνίδι. Δηλαδή στην πίσω μεριά, όταν φεύγει η ομάδα πίσω, όταν κλείνει στην άμυνα. Τέλος πάντων, το παραβλέπω αυτό. Βλέπει ότι κάνει το 1-0. Συνεχίζει να παίζει. Συνεχίζει, βλέπει η ροή, το πάει καλά το μάτς, το κάνει, το τεράνει. Μου κάνει εκείνη την αλλαγή τώρα τον. Μου βγάζει το Χασάν, βγάζει φορ και βάζει ξανά φορ. Και μου τάσσε το 70, μου βάζει εγκληματικά εκείνο το γιάγια του Ρέτο περιπατητή. Και παίζει στην ουσία με δύο χαφ. Εκείνο περπατούσε. Δεν έκλεινε πουθενά αυτό ο γιάγια του Ρέ. Εγώ λέω τώρα τελείωσε. Ισοφάρισε η ΑΕΚ. Και όντω ισοφάρισε. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να το πάρει στο μάτς. Στην αντεπίδεση να το κάνεις 2-3-0 άνετα με ένα οποιοδήποτε άλλο χαφ, αλλά εγκλημάτισε διότι άφησε τον άτχο εκτός από στήλης. Πώς το έκανε αυτό? Βάλε ένα μπουχαλάκι τέλος πάνω στη τελική. Δεν ξέρω τι βλέπεις στην προπονήση να σκοτάλιζει με τον άτχο. Για μένα ο άτχο είναι παιχταράς. Ναι, με αυτό σου λέω. Τι γίνεται δεν ξέρω. Ίσως επιδίθηκε ο Τουρέ, ναι. Πιο βαρύ όνομα, κάποιον πρέπει να ζήσει έξω. Εντάξει, εγκλημάτισε με αυτό σου λέω τώρα, παιδί μου. Και εκείνο το Φετβατζίδι. Τώρα εκείνο το. Τι να σου πω τώρα, όλα μπαίνουν, όλα βγαίνουν. Ο Ελ Μάγκο που είχε πει ο φίλος μας ο Χριστόφορος. Ναι, βέβαια κάνει καλό ημίχρονο έτσι. Ναι. Μίλαν, ναι. Και τα τρία γκολ είναι μέσα όμως έτσι. Και ναι. Τα τρία γκολ είναι δικά του. Μα εννοείται ότι είναι δικά του, αλλά μου βάζεις 10 του γιάγια του Ρε που παίζει μέχρι το 70. Το 70 και μετά ξεκινήσει η Μίλαν Μπαρσελόνη. Με 9 έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνη. Έχει ψοφήσει ο Τουρέ, έχουν ψοφήσει και τα άλλα δύο χάβ γιατί παίζουν κοντά στο Τουρέ που περπατάει 70 λεπτά. Γι' αυτό γίνεται η φάση. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες. Εκεί δεν βάζει χάβ να κρατήσει το. Πόσο να σε τρέξει εκείνο ο Καμαρά? Εκείνο ο Καμαρά τρέχει κάθε αγωνιστική για 4. Πάντως αυτό που κάνει ο Φετβατζίδη. Έτσι. Εντάξει, εκείνο είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Ό,τι έχασε ο Μασούτ με τους Ρώσους, τους Ουκρανούς. Καλά διαλέγει τη γωνία η αλήθεια είναι. Ναι. Γιατί εκεί πρέπει να πάει μπάλα, ναι. Αλλά την έστειλε στα περιστέρια. Στα περιστέρια και. Εκείνο είναι το κρύο αίμα που λέμε ρε παιδί μου φορέ. Εκείνη την ώρα στο 90-94 καθαρίζει ένα μάτς. Να πω κι εγώ να κλεισέ, όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν. Να είναι ο Πρίγκοβιτ, να πει πάρ το βάλτο. Εκεί δεν γλιτώνει. Ναι, εκεί δεν γλιτώνει. Εκεί βασικά εγκλημάτισε ο Γαλανόπουλος που έχει αφήσει τον Ποντένσε και δεν το κάνει φάουλ. Στο σπριντ. Αν το κάνει φάουλ είναι κόκκινη. Στο 94 κίτρινη ήταν. Κόκκινη ήταν. Στο 93 ήταν ό,τι θε, κόκκινε ήταν. Εντάξει. Μα τον φεύγει στο σπριντ, ο άλλος έχει πάρει όλο το γήπεδο. 10 μέτρα κάτω από τη σέντρα τον έχει φύγει. Ναι, ναι, φαίνεται με το που πάει μπάλα ότι θα τον αφήσει πίσω. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Φεράρι. Μα δεν τον προλάβαινε για να τον κόψει. Ούτε αυτό στην αρχή. Ούτε μόνο εκεί. Με δεν τον πήρε στην αρχή. Ούτε τάκλει να τον κάνει. Τέλος πάντων. Για το δικό μας το μάτς πάντως ήταν. Εντάξει, χωρίς εντέρια ιδιαίτερη ήμασταν. Κερδίσαμε από τις σημαίνες μπάλες. Ο διαιτητής είναι ό,τι να είναι. Δεν μπορώ να του καταλάβω. Δηλαδή μετά όταν κρινιάζει την ελληνική διαιτησία. Και όλα τα παιδιά ξέρουν γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν το είδα το μάτσα, αλλά άκουσα ότι ο Χουάντερσον έκανε ένα box έπαιξε εκεί πέρα και δεν έδωσε ένα box ο Χουάντερσον, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν να είστε μπροστά. Ναι, είναι αψυχολόγητη η ενέργεια του Χουάντερσον. Είναι αψυχολόγητη η ενέργεια του πραγματικά. Τα κάνει αυτά, λέει. Ναι, τα κάνει κάτι τέτοια πιο μυστήρια. Ποιο ξάπλο εκεί πέρα. Τα κάνει αυτά τα μυστήρια. Το Καρέλι, παιδιά, το Καρέλι που δεν πέφτει και φορά. Πού ο Καρέλι είναι. Όχι, μα έφυγε πάνω του. Η μπάλα βρίσκεται εντελώς σε διαφορετική τροχιά. Και το ξαπλώνει κάτω και μάλιστα ναι. Για να χρυσώσει και το χάπι. Εντάξει, οριακά μπορεί να το δώσει κόρνερ, ας πούμε. Τώρα, ναι. Εγώ με το replay με το ζόρι το είδα το κόρνερ. Ναι. Κόρνερ. Δεν γίνεται να τρώει ο Βιερίνη, ας πούμε, αγωνιά και εσύ να δίνει, ας πούμε, θετικό φάουλ. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν γίνεται να υπάρχει πρόθεση στο Βαρέλα να το κάνει ο άλλος φάουλ με πρόθεση κιόλας. Το τραυματίζει και εσύ να δίνει κόρνερ γιατί δεν έδωσε φάουλ. Στο 93 και στο 94. Κάθε να μην πω τώρα για τα δύο τα offside. Που καλύπτουν 2 και 3 μέτρα οι παίκτες. Α, είχαμε και τέτοια. Γιατί εγώ τα σου είπα, δεν το είδα το μάτι. Απλά δεν ήταν τα offside τα οποία ξέρετε σε ρίχναν στο τέτα τέτα, ας πούμε. Κατάλαβε. Άντε. Ναι. Δεν γίνεται όμως να είναι 3 μέτρα καλυπτόμενος να το δίνετε, παιδιά, offside. Ποια λογική.
Κάτι μετά γίνεται. Διαμαρτύρηση, ναι. Μετά διαμαρτύρηση, τι θες πει ότι θες. Παίζουν εσύ, Μπάμπη και Στέφανε, αν έχουν άδικο οι ομάδες. Όχι, ρε, δεν έχουν. Δεν έχουν, όχι. Καλά, εδώ και καιρό τα λέμε. Εντάξει, ναι. Εννοείται. Μάλιστα. Έγινε. Αυτά. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φίλε. Έτσι. Λοιπόν, 2-31-0-2-7 και 3 οκτάρια. Το μεσημέρι της Κυριακής Λαμία Όφη 1-1. Έκατσα εδώ λίγο στο τέλος, ας πούμε, το τέτοιο. Λαμία Όφη, είδες. Τι να κάνω. Πρέπει να σου δώσει με τίτλο βραβείο, δηλαδή υπομονή τώρα αυτό. Είδες Λαμία Όφη. Ξέρεις γιατί το βάλα και το είδα. Γύρισα το απογευματάκι. Από την Ξάνθη και ήθελα έτσι λίγο μισή ωρίτσα μέχρι να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ. Ήθελα να κλείσω τα μάτια μου. Και βάλα εδώ λίγο Λαμία Όφη να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν με πιάσε ο ύπνος. Εκεί μας καταντήσανε. 1-1 με το σκορ να διαμορφώνεται και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Νέιρα στο 62 για τον Όφη και ισοφάρισε ο Μπαράλες με πέναλτι στο 80. ΠΑΟΚ Απόλλωνος Μήνης το απόγευμα το βράδο στο κήπεδο της Τούμπας 2-0. Με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο ΠΑΟΚ να σκοράρει. Άνοιξε με τον Μαουρίτσιο από κόρνερ, από εκτέλεση του Πέλκα με κόρνερ, εκεί που κοιμήθηκε όλη η άμυνα του Απόλλων Αθηνών. Εφήρμοσα μια κομπίνα, βιάθηκε ο Μαουρίτσιο μόνος του στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Έπιασε ένα ευθύβολο. Αυτό είναι. Και στο 90 ο Κρέσπο, πάλι από κόρνερ του Πέλκα, διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτά τα παραπονάκια, όπως μας είπε και ο φίλος μας. Στην γραμμή από την διαιτησία δεν έκανε αμάκετη και πώς κανένα μεγάλο παιχνίδι, δεν έκανε ευκαιρίες. Ο Απόλλωνος Μήνης περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι κατέβηκε για να αποφύγει την συντριβή. Αυτό ακριβώς. Και το έπραξε. Είχε μια ευκαιρία εκεί στο ξεκίνημα. Αν ήταν κάποιος πιο ικανός, ο Τριάδης, και βγει, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο ημίχρονο στο 9, σχεδόν τέταρτα από λίγο πλάγια περιοχή. Εντάξει, ήθελε να, έχεις και, να είσαι και εκτελεστικά δεινός. Ο Τριάδης δεν ήταν, δεν ήταν η Μάρς. Κλασική ευκαιρία, αλλά βγήκε επικίνδυνα. Ας πούμε, θα μπορούσε κάποιος να έχει ανοίξει το σκορ. Ο Απόλλωνος Μήνης, ο οποίος παραμένει στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα, νομίζω, ναι, δεν έχει καν νίκη. Έχει 0 στα 6. Είναι ακριβώς βία αντίθετη με τον ΠΑΟΚ. Έχει 0 στα 6 και ο ΠΑΟΚ έχει το 6 στα 6. Έχει και το απόλυτο αυτή την στιγμή. Το όνομα Τριάδη σημείωσε το. Εγώ πιστεύω το χειμώνα θα φύγει από εκεί, θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Πάει σε μεγαλύτερη. Είναι πολύ καλός παίχτης για τη Σμύρνη και πολύ γρήγορος. Έπαιξε και ο Σικαμπάλα, μπήκε μέσα, χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο. Απλά και μόνο φανερώθηκε. Ο Σικαμπάλα, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ μόλις με μία σεζόν ουσιαστικά. Περισσότερο για τις προσδοκίες που είχαν τότε το 2005 οι φίλοι του Δικεφάλου και τις ασίστ που είχε δώσει μέσω του Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 1-2, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την εποχή. Με Παντελή Κωνσταντινίδη μέσω του Καραϊσκάκη. Έτσι τον περισσότερο το μήνυμα. Και φυσικά λόγω επειδή Γιώργου Μίνου. Αυτό ήταν το κύριο. Δεν ξέρω αν χθε. Σε καμπάλα, κυρίε και κύριοι. Μαχμέτ, Ραμπούτλα. Και όλα αυτά τα δεν ξέρω αν χθε, επειδή δεν παρακολούθησε ότι αθλητικέ Κυριακέ και τα λοιπά, μας ενημερώσει κάποιος φίλος αν υπήρξε στοιχομηθεία Σικαμπάλα Μίνου. Δηλαδή αν υπήρχε αυτή η συνάντηση γιγάντων. Γιατί για μένα το πιο ενδιαφέρον το πιο ενδιαφέρον σημείο του παιχνιδιού θα ήταν αυτό, η συνάντηση γιγάντων. Έβγαλε μια σέντρα εχθές ο Μάριος, λέει, ο Σικαμπάλα, και η μπάλα πήγε σύνδο, ας πούμε. Τόσο καλά. Μάθε στο ριβάλ το μπάλα, Σικαμπάλα, Σικαμπάλα. Άτρομητος Αθηνών, Πας Γιάννενα 1-0. Λίγο αργότερα με τον Κουλούρη να ξανασκοράρει. Τι γίνεται με Ατρόμητο και Κουλούρη, ρε παιδιά? Τι γίνεται? Πέρυσι ο Ατρόμητος αναγεννά τους παίχτες. Πέρυσι είχε αναγεννήσει τον. Τι γίνεται, ρε, τον Ουάρντα. Φέτος ο Κουλούρης έχει βρει πραγματικά ίσως την θέση, γίνεται, έχει βρει τον τρόπο με τον οποίο ξεκλειδώνει. Έχει φτάσει 4-5 γκολ. 4 και στα προκριματικά έχει πάει. Σε όλες τις διοργανώσεις και στο κύπελο και σκοράρει. Μια χαρά πηγαίνει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Λάνια. Ωπ, καλώς το να. Τι έγινε? Ξύπνησες? Τι ξύπνησε, 4 ξύπνησε εγώ. Ναι. Ούτε σε φούρνο να δουλεύεις. Στα καπνά θα πας. Είχα πρόβλημα, όχι, θα ταΐσω τα γατάκια. Άντε. Ναι, θα παίξουμε σπιτάκια με την κυρία Μαρίκα. Άντε. Και θα παίξετε σπιτάκια, έτσι λέει. Τι είναι τα σπιτάκια? Γιατί στα παιδιά δεν παίζατε σπιτάκια? Ναι, ξέρω εγώ. Παίζαμε διάφορο. Το γιατρό, ξέρω εγώ. Τι να ξέρεις εσύ, είσαι ακόμη. Γατάκια, μάλιστα. Δεν ξέρω τα σπιτάκια, να σου πω την αλήθεια. Μέσα στο σπιτάκι σου, ναι. Στέφανε, τι έγινε η ομάδα, ρε? Γιατί Παρασκευή, Σάββατο είχα πρόβλημα με το
χάλασε από το ίντερνετ το καλώδιο. Το ναι. Δεν μπορούσα να... Και έψαξα καλώδιο να βρω. Δεν μπορούσα να βρω στη μάρκα που είναι. Τι λέει, μάρκα ρε, έχει... καλώδιο. Όλα τα καλώδια ίδια είναι, τα ίντερνετ. Δεν είναι το ίδιο. Άιντε. Δεν. Αυτό το ράδιο ίντερνετ που έχω, ράδιο ίντερνετ, είναι και με μπαταρία. Άμα το βάζω γεμίζει και η μπαταρία και το παίρνω, κρατάει 6 ώρες χωρίς τέτοιο, τέλος πάντων. Αλλά ένα universal ήθελα καλώδιο να βρω, γιατί στη μάρκα που ήταν δεν είχε. Μάλιστα. Τα νέα κυρίες και κύριοι της ηλεκτρολογίας. Δεν έχει, ναι. Δεν έχει φτάσει η Κίνα μάλλον εκεί πέρα, στην Ελβετία. Να σε δεις ναι, ένα... μετά βρήκα, βρήκα στη μέτια, βρήκα σε ένα... Αυτά λέγονται universal, λέγονται τα καλώδια. Μάλιστα. Ναι. Είναι λατινοαμερικάνικα, universidad, ας πούμε και τέτοια. Ναι. Universal, universal. Universal Home Picture Studios. Ναι. Και έχει τα βίσματα και ταιριάζει μετά. Ναι. Γιατί ναι. Αυτό έχει τέτοιο γεμίσει και η μπαταρία. Χάκι γίνοντας. Τέλος πάντων, αυτά... τι έγινε με, το... αυτά... με τον Άρη, τι έγινε. Τι έγινε. Έχασε ο Άρης. Άκουσα το πρωί, χάσαμε 1-0. Ναι, χάσαμε, ναι. Κάτι φορά το γήπεδο έπαιξαν καλά, δεν είχαμε τύχη, κύριε Μπάμπη μου. Γιατί, δηλαδή, και τύχη παίζει. Φυσικά... Άμα δεν παίξει μπάλα, τι τύχη να έχει. Ιστά, η τύχη παίζει μπάλα. Εγώ συμφωνώ με τον Μπάμπη, άμα δεν παίξει μπάλα, δεν έχει τύχη. Ναι. Άμα δεν παίξει μπάλα δεν έχει τύχη. Και όμως μπορεί... πόσο τυχερός. Άμα δεις την μπάλα θα λες τουχ, τουχ. Άμα έχεις τύχη πάνε παίξει εκείνο. Παίξει τα οχτάρια. Ναι. Κάτι. Και ο Πάοκ δεν παίζει μπάλα, έχει τύχη όμως τώρα. Δεν είναι μόνο τύχη. Δεν γίνεται. Τύχη είναι σε ένα μάτς, αλλά τύχη επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι απλά τύχη. Γίνεται και ικανότητα, γίνεται και φυσικ, γίνεται και στόφα που λέμε. Αυτό. Καλά τα λέω κύριε Μπάμπη. Άκουσα. Και άκουσα το έναν γύρι. Τα λες εσύ. Αυτός δεν μου λες. Έλα. Τι ήτανε. Ποιος. Ένας εκεί. Ένας εκεί. Στο τηλέφωνο βγήκε τρίτος. Τρίτος. Στο τρίτο τηλέφωνο ήτανε. Ναι. Στο τηλέφωνο. Γιατί ήθελε. Κάναμε διαγωνισμό τηλεφώνου και βγήκε τρίτος. Τι κάνει. Ναι, είναι ρεπόρτερ το. Ναι. Τα Χριστούγεννα που είπε ο Άρης για τον μπάσκετ, τι είπε. Ναι, κάνει προβλέψεις. Μπαμπούμ λέει. Ξέρει αυτός. Τι προβλέψεις. Αυτή η Τζόρτζια ξέρεις ποια είναι. Το χορταρέα κάνει αυτός, από το χορταρέα μαθαίνει εκεί. Άστρα και όραμα. Ποιο χορταρέα. Αυτή εδώ πέρα είναι. Εδώ στη Ελβετία είναι αυτή. Μάλιστα. Κύπρια είναι αυτή. Κύπρια, αντικαλά. Μάλιστα, έγινε χαραλάμπη μου. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Κι άλλο κακό εκεί με τα καλώδια. Να universal καλώδιο. Να μην πας βρει, να μην φορτίζει το ράδιο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Στέφανε. Παρακαλώ. Δεν μου λες, για πες μου ρε φίλε λίγο. Θα σου πω. Έναν από τους καλύτερους φόρτ στο πρωτάθλημα. Λίγο μάλλον. Λιβάη για ένας. Πρίγκοβιτς 2. Βάλ τους με όποια σειρά θες. Βάλε μου τώρα το φύλακα εσύ, έναν από τους δύο καλύτερους στο πρωτάθλημα. Τερματοφύλακα θες, ειλικρινά. Διάλεξε Κουέστα και Γιαννιώτη. Ο Γιαννιώτης αυτός που δόθηκε μπάλα μέσα από τα χέρια μιλάει. Αυτόν, ναι. Μία φάση. Και όχι το Πασχαλάκι ο οποίος έχει κάνει ένα συμπεμβάτη. Όχι. Όχι. Σου είπα ρε παιδί μου, ειλικρινέστατα, εγώ ποιον βλέπω. Okay, βάλε μου δύο καλύτερα δεξιά μπακ στο κουτάκι. Δεξιά μπακ. Μάτος είναι στάνταρ ένας. Ναι. Το δεύτερο ποιο να βάλω, δεν μου έρχεται κατευθείαν κανένας δηλαδή. Μπακάκης, sorry, Μπακάκης, Μάτος Μπακάκης, πάμε. Ωραία. Αριστερό μπακ. Μόνο Χουλτ. Στόπερ. Έναν θέλεις. Ένα στόπερ παίζω. Έναν. Τέσσερα στόπερ. Τέσσερα στόπερ. Τέσσερα καλύτερα στο πρωτάθλημα. Ναι. Τέσσερα καλύτερα στο... κανένα από το Ολυμπιακό, ένα Τσιγκρίσκι, Βαρέλα Κρέσπο 3. Και έναν ακόμα βάλει όποιον θες. Εγώ θα βάλω τον Βέλης στο δικό μου που πηγαίνει καλά. Πάμε στα αμυντικά χαφ. Πάμε. Βάλε μου δύο αμυντικά χαφ. Καμαρά, Σιώπης. Σαν παραγγελία σε γυράδικο αισθάνομαι. Βάλε μου δύο αμυντικά χαφ. Για αυτούς που για μένα θεωρώ έτσι σκυλιά. Όταν λέω αμυντικά χαφ, σκυλιά. Καμαρά, Σιώπης και Σιμόες. Βάλε μου οχτάρια. Οχτάρια. Οχτάρια θα σου βάλω... Τι να σου βάλω, δεν μου έρχεται. Μόνο Ολυμπιακό να σου βάλω, αλλά δεν παίζει οχτάρι. Δεκάρι, όχι, δεν.
Δεν το έχει οχτάρι και το μαύρο. Ποιον, πες μου, βοήθαμε, πες μου. Το Μαουρίτσιο, το Μαουρίτσιο. Όχι. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Δεν το βάζω, όχι. Στο... στα κρυφά φόρ στα δεκάρια. Στα κρυφά φόρ στα δεκάρια, Πέλκας. Φορτούνης, δύο. Ματέο Γκαρσία πρώτος. Ωραία, αν θες να... 4 εξτρέμ. 4 εξτρέμ. Τα top εξτρέμ που θεωρείς εσύ. Τα top εξτρέμ. Για μένα θεωρώ πολύ καλό top εξτρέμ που θεωρώ το Λιμιό που δεν νομίζουν ότι είναι, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να βάλω τον το Ζαμπά, μπορώ να το βάλω εξτρέμ, να το λογίσω, θα τον βάλω μέσα. Αυτούς μου έρχονται κατευθείαν. Για γρηγοράδα εξτρέμ, όταν μιλάω εξτρέμ, γρηγοράδα. Ναι, ο Μπίσες Βαράν, όχι, όχι, όχι. Α, το Μπίσες Βαράν θα θες να στο βάλω 8-10 για μένα. Πολύ καλό, θα το βάλω σε μια τετράδα. Ωραία. Ναι. Εντάξει. Δεν μου λες τώρα για ποια τύχη μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, ας πούμε. Τι για ποια τύχη. Γιατί είπες ότι ο ΠΑΟΚ έχει τύχη. Ναι, έχει τύχη. Τύχη. Μα εντάξει, ναι. Έχει τύχη. Ναι. Έχει τύχη. Δηλαδή, είχε τύχη χθες τον Απόλλωνα, ας πούμε, που κέρδισε. Είχε τύχη, όχι, δεν είχε. Δεν τον είδα το μάτς καθόλου, όχι. Αλλά μου λες ότι δεν έπαιξε μπάλα. Ναι. Ναι. Ναι, εντάξει, δεν έπαιξε μπάλα, έβαλε δύο στη μένα, ναι. Την ήταν κοπή. Για να σου δώσω να καταλάβεις, αν άκουσες καλά, δεν έβαλα κανένα χαφ του ΠΑΟΚ μέσα. Δεν τους θεωρώ καλούς. Ούτε 8, ναι, ούτε 10, ούτε 6. Οκ. Για μένα ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, ναι. Αλλά είναι άποψή σου. Ναι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τόσο ποιότητα που η τύχη μπορεί να παίξει ρόλο μόνο σε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Σε 6 παιχνίδια να κερδίζεις δεν γίνεται, ναι. Αυτό δεν είπα. Ναι. Ότι η τύχη είναι ικανότητα. Απλά την εκλαμβάνουμε ως τύχη πάρα πολλές φορές. Να καταλάβει. Για, μπράβο, γιατί, ναι. Γιατί ο άλλος λέει στον Ολυμπιακό είναι τυχερός, πάρα πολύ τυχερός. Mm. Λέω, η τύχη έπαιξε ένα ποσοστό ρόλο. Το άλλο είναι η ικανότητά σου. Και το άλλο είναι η ικανότητα του αντιπάλου. Mm. Δεν είναι. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Δηλαδή, Ολυμπιακός... Το Χασάν Ολυμπιακός είχε τον Πρίγιοβιτς. Δεν θα κέρδιζε 3-0, ρε παιδιά. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Είχε και χθες το Κάρι, είχε το ασύλληπτο τετάρτο του Φετφατζίδη. Οπότε είχε πάλι χθες τις ευκαιρίες, ας πούμε, χοντρικά για να τελειώσει το μάτς και να το πάρει. Δεν το πήρε, οπότε δείχνει ο Ολυμπιακός ότι χωλαίνει όσον αφορά την επίτευξη τέρματος. Αποτελεσματικότητα. Ναι. Φάσεις βγάζει. Δεν έχει να κάνει, δουλεύει καλά το κέντρο. Αλλά φαίνεται ότι μπροστά πάσχει. Τι τύχη την εννοώ. Mm. Την τύχη μου μέσα. Τι τύχη σου μέσα, ναι. Τώρα θα μου πει τυχερός. Εννοώ την γκρίνια. Δεν γκρίνια. Αυτός που λένε για το ΠΑΟΚ που λένε ότι δεν παίζω μπάλα με το ρόστερ το ποιοτικό που έχω. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό βάζω εγώ. Τι λένε οι άλλοι. Για μένα πάντα θα παίζει τύχη μπάλα. Απλά όποιος έχει πάνω κάτω μια στοιχειώδη γνώση, ξέρει ότι μια ομάδα δεν μπορεί να παίζει τα κόκκινα από την αρχή τη σεζόν. Ναι, εννοείται. Ότι όταν έχεις παίξει 15 τέτοια μάτς, τα οποία από τα 15 τα 10 για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δεν μπορείς να πας με βαριά πόδια. Η απάντηση σε όλο αυτό είναι ότι θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή που παίζει την καλύτερη μπάλα, ναι, στην παρούσα φάση. Κοίταξε πάνω στην μπάλα, είμαστε σύμφωνοι δηλαδή. Έχεις φεγγάρι φέτος με αυτό και το φεγγάρι παίζει μπάλα. Τι να το κάνεις πέρσι που έπαιζες καλά και έχανες με 2-1 με το Βαρέλα αυτόν γκολ κατά λάθος που έπαιρνε μπάλα στα δίχτυα, κατάλαβες. Ποιο παιχνίδι έχασα, ρε φίλε. Πέρσι τώρα. Μετά την Ξάνθη παίζουν ποιο παιχνίδι έχασα. Δεν έχασα κανένα παιχνίδι. Mm-hmm. Έχασα το παιχνίδι με τον Αστέρα εκτός έδρας, ναι. Που με είχαν κάνει να μην πω πως με είχαν κάνει εκείνα τα δύο παιχνίδια, mm-hmm. Και έχασα εκείνο το παιχνίδι. Γιατί εντάξει. Τα άλλα για μένα δεν τα έχασα, έτσι. Ωραία. Ούτε Ολυμπιακό έχασα γιατί δεν έπαιξα, ούτε ΑΕΚ. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Γεια, τσάω, τσάω. Βάλε και εκείνο, βάλε και το άλλο, βάλε και μια συναγρίδα. Βάλε όλα μέσα. Βάλε τα μέσα που έλεγε και ο Γιαννόπουλος. Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο που αλλιεύσαμε από τον χώρο του διαδικτύου. Δεν ήταν δικιά μας η παρατήρηση. Την έγραψε ο Αντώνης ο Τσακαλέας κιόλας, μάλιστα το συγκεκριμένο, το στάτο, και το είδα στο τέτοιο. Στο ίντερνετ λέει 2 Μαρτίου του 2016. Ναι. Διακοπή αγώνα του ΠΑΟΚ για το κύπελο. Έκτοτε ο ΠΑΟΚ μετράει για το κύπελο 17-2-2. Δηλαδή 17 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες και 2 κατακτήσεις κυπέλου τη σεζόν που ακολούθησαν. Μες. 11 Μαρτίου του 2018. Διακοπή αγώνα του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Έκτοτε ο ΠΑΟΚ μετρά για το πρωτάθλημα 11-0-0. Από τη στιγμή, ας πούμε, που δεν έγινε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχει μόνο νίκες. Τρένο. Λέει, ελπίζω, λέει, να μην το δει κανείς και πει ρε εσύ τσακαλά και ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ, μήπως να διακόψουμε κανένα ευρωπαϊκό για να πάρει η ομάδα το Champions League. Φαίνεται ότι οι βίες διακοπές, οι εκτός προγράμματος διακοπές αγώνων ευνοούν τον ΠΑΟΚ, σηκώνει κεφάλι και μετά πηγαίνει και πετυχαίνει το απόλυτο.
Λοιπόν, και φυσικά το πρόγραμμά μας, γιατί ήμασταν στην ανάκρουση και ανάγνωση των αποτελεσμάτων, ολοκληρώθηκε χθες. Τα είπαμε και το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, όπως πέρυσι, σχεδόν πήρε το μάτς. Έκανε την ανατροπή με τον Ολυμπιακό. Πήγε να πετύχει κάτι άλλο. Τουλάχιστον πήρε το πονταλάκι, κλούτος τα χειρότερα. Ο Ολυμπιακός δεν είχε το άστρο της ΑΕΚ, αν θέλεις. Αν ήταν η ΑΕΚ στην ίδια φάση, δηλαδή έβγαινε κάποιο τέτα τέτο, οποιοδήποτε. Ο Λιβάγια, δεν ξέρω. Ο Λαμπρόπουλο, ναι. Θα το βάζε, γιατί φάνηκε να το γέρνει. Και σήμερα το πρόγραμμα τη Super League ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Ξάνθη Λάρισα στι 7. Τελευταία μα διαφημιστική ανάπαυλα, γιατί έχουμε πάει και στι 7.30. Και επιστρέφουμε εδώ για να δώσουμε τον ντεμαράζ και το φινάλε του σημερινού Δευτεριάτικου Λόγο Επειδή. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι τη εκπομπούλα μα, 7.41 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τους έσχατους, οι οποίοι προστίθεται για το δυναμικό μας ντεμαράζ αυτό το τελευταίο περίπου 20 λεπτάκι με τις σημαίες ψωμιάδη, συντροφιά μας, σημαίες ομάδα και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλιώς Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000. Επικοινωνία στο 231-0-287 και 3 οκτάρια, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και Λόγο Επειδή στα ιντερνέτια και εκεί διαρκώς συνδιαλεγόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλη το μαγαζί εφημερεύει, διανυκτερεύει, διημερεύει τα πάντα στην βαθμολογία έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά και την ολοκλήρωση σχεδόν της έκτης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ μόνος πρώτος, έχει και συγκάτοικο, μην το ξεχνάμε αυτό, έχει και συγκάτοικο τον Ατρόμητο. Απλά ο ΠΑΟΚ, αυτό μας είπε και ο φίλος μας ο Δημήτρης στο ξεκίνημα, 3-6-16, καθότι έχει και το -2 από την περσινή σεζόν. Ναι, μεν έχει πετύχει το απόλυτο, αλλά υπολείπεται. Με 16 βαθμούς στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, συγκάτοικος με τον Ατρόμητο, ο οποίος επίσης έχει 16 βαθμούς, αλλά έχει και μία ισοπαλία. Το χαρακτηριστικό του δικεφάλου είναι αυτή τη στιγμή ότι έχει δεχτεί μόλις ένα τέρμα. Από ποιον το έφαγε, δεν το θυμάμαι κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Από ποιον έφαγε γκολ στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να ανατρέξουμε πίσω με την Τρίπολη. Δεν έφαγε. Σε κάποιο εκτός πρέπει να. Μήπως ήταν με τον Όφη, που έκανε την ανατροπή. Με τον Όφη, ναι, όντως. Ένα-0 Όφη. 3-1 το γύρισε ο ΠΑΟΚ το ματσάκιο. Κανονικότατα και ο Ατρόμητος έχει πάρα πολύ καλή άμυνα και αυτός έχει δεχτεί μόλις ένα τέρμα. Ο ΠΑΟΚ έχει και 10 γκολ υπέρ. Στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα η ΑΕΚ με 13 βαθμούς, όπως και ο Ολυμπιακός επίσης με 13 βαθμούς, έχουν σχεδόν ισορροπία στα πάντα. 4 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 11-3 και 13 τα τέρματα. Ο Άρης έχασε έδαφος με 12 βαθμούς ακολουθεί. Παναθηναϊκός 10, που και αυτός είχε την πρώτη του βαθμολογική απώλεια, αλλά έχει φυσικά και το 0-6 με 10. Πανετολικός 8, Πανιώνιος στους 7. Πήρε την δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα, δεύτερη μάλιστα και συνεχόμενη. Ξάνθη 6 που αγωνίζεται σήμερα, Λάρισα 6 και αυτοί οι δύο ομάδες παίζουν ένα μεταξύ των. Πας για ένα 6, Αστέρας Τρίπολης στους 4, Λαμία στους 3, Λεβαδιακός στους 3, Όφη 2 και Απόλλωνος Σμύρνης μόνος τελευταίος με 0 βαθμούς. Μόλις ένα γκολ έχει πετύχει η ομάδα του Απόλλωνα, έχει δεχθεί 10 τερμάτα, έχει ακριβώς το αντίθετο goal average από τον ΠΑΟΚ. Ο Απόλλων, ο οποίος είχε νέο προπονητή, είχε το Γιάννη Ματζουράκη, ήταν ο τρίτος νομίζω μέσα στην σεζόν που έχει αλλάξει και είμαστε μόλις στην έκτη αγωνιστική. Ανά δύο αγωνιστικές αλλάζει προπονητή. Βάλε δηλαδή πόσα παιχνίδια, καμιά 15 αργία θα παρελάσουν από τον. Το πλατό αλλάζει κάθε δύο αγωνιστικές. Με τον πάγκο του Απόλλων, ο οποίος νομίζω ότι. Εντάξει, καλά, ακόμα νωρίς είναι, έχει 0 βαθμούς και σκέψου ότι ο Αστέρας Τρίπολης που είναι στο 10η θέση και διατηρείται στην παραμονή έχει 4. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλώς το να τη γίνεται. Καλά. Λοιπόν, πέρασε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Μ' αρέσει που κρίνεται τα πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα με βάση το αγωνιστικό. Mm-hmm. Δεν κρίνεται εκεί το πράγμα, να το ξέρετε αυτό. Ναι. Φαίνεται, αυτό είναι οφθαλμοφανές, ότι δεν κρίνεται εκεί, φαίνεται. Πού κρίνεται? Αλλού κρίνεται. Μπορεί να κρίνεται και στα γραφεία, μπορεί να κρίνεται και αλλού, μπορεί και εκεί. Εντάξει. Επειδή απλώς δεν ξέρουμε τι γίνεται στα γραφεία, λέμε το αγωνιστικό εμείς, ό,τι βλέπουμε. Ναι, μπράβο. Αλλά βλέπουμε παιδιά και άλλα πράγματα, ναι. Δεν βλέπουμε μόνο αυτό. Είδα εγώ Πανιώνιος Άρης, γιατί λένε μόνο για τον πέναλτι. Είδα εγώ κάτι κίτρινες κάρτες καραμπινάτες, ναι. Τις οποίες δεν θα πω δεν διαιτητής να τα δείξει. Για μένα το πονηρό της υπόθεσης, φίλε,
παιδιά είναι εκεί. Βρε, δίκιο έχεις. Κάρτες. Υποπτευόμαστε, καταλαβαίνουμε περίπου τι γίνεται, αλλά δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Μα δεν χρειάζεται να τα αποδείξεις. Εντάξει, πώς θα γίνει. Αυτό που φαίνεται, δηλαδή τι να τα αποδείξει αυτό που φαίνεται. Μα τι να πούμε, εντάξει. Δεν έδωσε πέναλτι. Στο ΠΑΟΚ δεν έδωσε, ξέρω εγώ, του Χουάντερσον πέναλτι. Έχει δύο φάσεις δηλαδή. Εντάξει, τώρα θα μου πεις το ένα έκρινε αποτέλεσμα, το άλλο όχι. Εντάξει, τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Γίνανε πέναλτι του Παθηναϊκού. Δύσκολη φάση. Την έδωσε. Την έδωσε. Την πήρε. Την έδωσε. Γίνανε και άλλα πέναλτι. Δίκιο έχεις. Τώρα μου πεις να συγκρίνεις ποιο είναι πιο πολύ πέναλτι του Παθηναϊκού. Το Άρη φυσικά είναι το Άρη Καραμπινά, το Μάρς. Φαίνεται ρε παιδιά ότι δεν πάει για την μπάλα και ότι πάει για τον παίκτη. Πιο φανερό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο φανερό. Ορισμός του πέναλτι. Παρ' όλα αυτά. Κακό ποδόσφαιρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ κακό ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό έχουμε. Α, τι να κάνουμε τώρα. Είδα Ατρόμητος που είναι ψηλά. Ναι, Ατρόμητος με τον Μπας Γιάννενα. Ναι. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα, παιδιά. Το έπαιξα στο στοίχημα. Ναι. Κάτσε και το έδωσε. Ναι. Μπράβο, αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Παρεμπιπτόντως, πολύ καλό μάτς ήταν της ΑΕΚ με το Ολυμπιακό, έτσι. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Ήταν καλό. Και εδώ είναι η κατάδεια της ελληνικής διαιτησίας. Ήρθε ένας Δανός. Ξέρετε, το πρωτάθλημα της Δανίας είναι ερασιτεχνικό. Ναι. Δεν είναι επαγγελματικό. Φαντάσου τώρα. Έτσι. Ναι, ήρθε ένας Δανός και έβγαλε τον ντέρμπι άνετα. Κατάλαβες. Άνετα, ο άνθρωπος δεν καταλάβαινε τίποτα. Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι ότι Ολυμπιακός και ΑΕΚ παραμένουν χωρίς νίκη με ξένο διαιτητή. Ναι. Μέχρι τώρα. Και να πω κάτι. Και φαίνεται αυτό όταν γίνεται ένα φάουλ και βλέπεις οι παίκτες δεν πάνε σε διαιτητή. Να τον πάνε καροτσάκι όπως πάνε τον Έλληνα και όλα αυτά. Mm-hmm. Καμία διαμαρτυρία. Σφύριξε, είπαμε. Και έτσι, τελείωσε. Και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι να πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει. Οπότε, ίσως να διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση. Εγώ λέω, όπως έχουμε και πολλούς ξένους, θα πω αυτό και θα κλείσω. Λίγο. Ναι. Εγώ λέω, αφού έχουμε τόσους ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, φέρνουμε και μόνο ξένους διαιτητές. Δεν υπάρχει. Και ξένους φιλάθλους πρέπει να φέρουμε. Μπορεί. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και ξένες καντίνες θα θέλουμε. Αυτό όχι. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε παιχταρά μου. Πού είσαι παλικάρι. Τι Θανάση. Τι έγινε. Εγώ Φωτιάδη από όλων. Τρελά. Ψάχνεις καλώδιο, πύργο καλώδιο άμα είναι. Σε πύργο για ίντερνετ καλώδιο. Μάλιστα. Έχω εγώ καλώδιο, ανακύκλωση εδώ, σε σύλλογο. Ανακύκλωση τα καλώδια. Έτσι μιλάει. Όχι, δεν μιλάει. Έχει και εκείνο τον Κρικώστα μιλάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και η συνέχεια μιλάει. Δεν το για καλό το λόγο. Ναι, βέβαια, ναι, για καλό μάλλον. Για καλό, γιατί είχαμε ένα και κόντισε μας κάνει και μήνυση. Όχι, ποιος. Κάτι που είπα. Ποιος έκανε. Ποιος πήγε να σε κάνει μήνυση. Εδώ θα έρθουμε. Ελευθεριά στο Φωτιάδη. Ο Τορόντος. Α, όχι, προηγούμενα. Θα τα λύσουν από κοντά κάτι μου λέει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όχι, όχι, έχει κλείσει. Απλά έχει κλείσει. Μίλησα στο βασιλιά μου. Ναι. Και το άλλο το αγόρι να την είπε. Ναι. Δεν πειράζει. Θα γίνει σαν το Νουρμαγκομέντοφ Μαγκρέγκορ. Αυτό θα είναι το match. Όχι. Έτσι θα γίνει. Και επειδή βγήκα. Λόγω επειδή. Πούμε για την Κυριακή. Ναι. Δεν θα έχει παιχνίδια κι αυτά. Ναι. Να έρθω εδώ με το Στέφανο. Θα έρθεις εδώ. Να πάρω την Coca-Cola που βγαίνει και μιλάει κιόλα. Και πάνω μας την. Θα έρθει για εκπομπή θανάτου. Μα άκουσε εδώ σε προσκαλεί ο Batman, δεν ακούς τι σου λέει. Θα φέρεις κουδούνα όμως. Πού? Εδώ, στο στούντιο. Είπαμε, τελείωσε το όνομα. Τελειώσαμε, παιδιά. Κύριε. Τα ακούτε? Θα εύχεται ο κόσμος να μην έχει πρωταθλήματα. Όχι αυτή είναι άρεμη. Τη μικρή. Μόνο σε εσά. Ναι, μόνο σε εμά. Αποκλειστικά. Και μετά θα πας και στο Μετρόπολης. Ναι, δεν σε ξέρουμε, σάμα τη. Όχι. Να πήρε τα βιογραφικά από εκεί. Τελειώσαμε. Τα πήραμε και από εκεί. Πήγα και πήρα τα χαρτιά για δουλειά. Είχαν φτιάσει τέτοια. Αράχνε. Εδώ θα σε αποκαλύψω. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Άνθρωπος που πέρασε από το λόγο επειδή και δεν βρήκε δουλειά. Κανονικά. Σε όλη αυτή την πορεία των 4 ετών. Ο έχουμε αποκαταστήσει. Ναι. Να το πω εγώ τώρα, κύριε. Ναι. Ο Στέφανος. Ναι. Πάει ο Στέφανος μπροστά, από πίσω θα είμαι και εγώ. Μάλιστα. Έτσι. Καταλαβαίνω. Είμαι ο φόρος της τρέλας. Εγώ και ο Ακώρας καθόμαστε και μιλάμε για τον Στέφανο. Μάλιστα. Λέμε, ας πούμε, γιατί. Μπράβο τον Στέφανο, μπράβο το αγόρι μου. Μπράβο. Φτιάξε με ένα πάθο τίποτα ρε. Πέτσε τα σκυλιά να σε φάρε. Τα αγόρι. Μάλιστα. Βέβαια. Μην ρωτάς άμα καταλάβαμε. Καταλαβαίνουμε. Πάντα.
Μην το ρωτάς αυτό. Τη μικρή την κουδούνα την έχεις. Δεν γίνεται τη μικρή να τα φέρεις. Στον αέρα, γιατί... Όχι, τη μικρή θα φέρεις. Τη μικρή θα φέρεις. Εδώ μην αναστατώσουμε για την πολυκατοικία. Πρωί είναι. Εντάξει, δεν θέλω. Α, δεν είπα τι έπαθα. Τι έπαθες. Ήρθα στην Αποστολία. Ήταν και ο Γιώργος. Ήρθες εδώ πάλι. Ναι. Εφού είχα ταγμένο για. Στην Αποστολία ταγμένο. Ναι, που το έχεις στον Όσιο Δαβίδ. Το έχεις όχι, όχι, γιατί είχα, έχω ναι. φωτογραφίες στην Αποστολία που έχει πίσω το σημαντάκι του Απόλλου Πόντου. Μάλιστα, να γι' αυτό, μάλιστα. Θα με φέρει και εμένα μια φανέλα Απόλλου Πόντου να βάλω. Ακούς, ναι. Δεν είχε ρεύμα. Δε, πότε άμα, δεν είχε. Άμα, ποιος θα ανεβαίνει στον έκτο πάτο. Κόπηκε το ρεύμα. Όχι, δεν γίνεται. Κόπηκε, μην το κόψανε, σου λέει, άσε με, ή τους είπες θα έρθεις και το έβγαλε ο κύριος Γιώργος. Δεν ξέρω, θα το διερευνήσουμε αυτό. Όχι, ο κύριος Γιώργος. Έτσι λες εσύ. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Άντε. Τσαο, 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 τσαο. Ήρθε εδώ, Αποστολία σου λέει Κυριακή. Να τα, ήρθε δεν τα ήξερα αυτά. Α, τα μαθαίνουμε όσοι λέει από όλον πόντο αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Γίνεται καλά. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Καλά, αδερφέ, εγώ θα πω κάτι τώρα για κάποιους συμπολίτες, φιλάθλους. Ναι. Εγώ τις αγαπώ τις ομάδες της Άλουσης, η αλήθεια είναι. Βεβαίως. Εντάξει, από εκεί και μετά υπάρχει το η κόντρα. Εγώ θα πω το άλλο. Εμείς πέρσι χάσαμε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα από τον Κομίνη. Και οι φίλοι μας οι Αριανοί ήταν και συζητάνε για ένα πέναλτι. Ναι. Χάσαμε ολόκληρο πρωτάθλημα και μόνο αυτό δεν είναι, και άλλα είναι. Ναι. Από αυτούς τους τύπους. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή. Ναι. Παραπονιόμαστε. Έχεις δίκιο, εγώ. Έδειξε τα διαπιστευτήριά του. Μ' άρεσε. Τον βγάλανε αυτόν, υποτίθεται, από τους πίνακες και τον έχουν δώσει σφυρίχτρα σε βασικά μάτς τώρα, ας πούμε. Πώς γίνεται. Το σύστημα, ρε παιδί. Αυτό δεν πρέπει να αναπνέει τώρα να πει. Ναι, δηλαδή ήταν, αυτό ήταν το ευχαριστώ που έκανε εκείνη η χαζομάρα μέσα στη Τούμπα τώρα, φαντάσου. Κατάλαβε. Μάλιστα. Ναι. Έδειξε ότι ναι, είναι δύσκολα. Δύσκολος είναι να διαχειριστεί. Έγινε, σε χαιρετούμε. Το τραβήξαμε και εμείς αυτό. Φιλιά, φιλιά. Παιδί, ο Κομίνης. Τσάω, τι να κάνουμε τώρα. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Εκμεταλλεύτηκες την απουσία μου εχθές και έλεγες ό,τι ήθελες, Έλα τώρα. Εσύ ξεκίνησες. Πού είσαι να σιτ. Δεν μου λες. Καταρχήν όλα καλά, με υγείες. Δόξα τω, ναι, καλά είμαστε, εντάξει. Τώρα πες ό,τι θες. Τότε ανακουφίστηκα, δεν ήθελα να συνεχίσω. Παρακαλώ. Εάν χάσει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Από έναν ΠΑΟΚ που δεν βλέπετε. Έναν Ολυμπιακό που παίζει 20 λεπτά. Ναι. Και ένα φιλότιμο νεοφώτης ο οποίος προσπαθεί. Έτσι θέλω να μιλήσει. Φιλότιμο. Θα είναι άξια της μοίρας της. Μάλιστα. Όπως το έχασε ο ΠΑΟΚ πέρυσι. Τι εννοείς όπως το έχασε ο ΠΑΟΚ πέρυσι. Επεκτικός, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ διέπρεψαν. Πεκτικός. Αγωνιστικά εννοείς. Ναι. Ναι, για την περσινή ΑΕΚ αγωνιστικά δεν έχουμε κουβέντα να πούμε. Ναι. Με 13 ποδοσφαιριστές πήρε πρωτάθλημα. Ναι, αυτό. Τώρα έχεις 8 εμείνανε. 8 μήνανε, αλλά αρνούμε να χάσω, ρε φίλε. Εγώ στο είπα, δεν άκουγες εχθές, δεν ξέρω αν άκουγες. Γράψε. Συν πλην 3 από τον άλλη θα είσαι στο τέλος της χρονιάς. Συν πλην 3 βαθμοί. Συν πλην 3 βαθμούς από τον άλλη θα είσαι στην τελική κατάταξη. Ρε καλό μου παιδί. Ναι. Να πω ότι είσαι κανένας τους δαμπάνης, κανένα ταγάρι. Αυτό ακριβώς, επειδή δεν είμαι, γι' αυτό σκέψου το στο λέω τώρα. Άκουσε με τώρα λίγο. Έχεις ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Αυτό έχω, ΑΕΚ έχω, ΑΕΚ. Ναι. Έχεις 3 ντέρμπι στη σειρά, που θα χάσεις και τα 3. Εσύ τι έχεις στη σειρά. Στην καλύτερη να πάρεις ένα χ με το ΠΑΟΚ. Εσύ τι έχεις. Τι να έχω εγώ. Εσύ δες τι έχεις. Ό,τι και να έχεις, πώς είναι ό,τι και να έχεις. Έπαιξε και πάω και έπαιξε και Ολυμπιακό. Θα με φοβήσει εμένα το ότι θα έρθει ο Άρης ο ΑΚΑ. Είναι 3-0 από ημίχρονο αυτό το πράγμα. Καλώς τα παιδιά. Γράφονται οι εκπομπές. Βεβαίως. Βέβαια ότι θέλει να γράφετε. Έτσι. Βγάλατε γλώσσα τώρα, δηλαδή δεν φτάνω που θα. Μα επειδή δεν είμαι του Νταμπάνης και ξέρω από μπάλα σου λέω γράφε. Συν πλην 3 πόντους. Γράφτο. Για τέλος. Για χθες τι έχεις να πεις. Τη γλίτωσε η ΑΕΚ. Εχθές την γλίτωσε η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός το πρώτο 30 λεπτό που έπρεπε να τα 2-0. 2-0, Βέβαια, με βάση την εικόνα των ομάδων, εγώ είδα μόνο μία ομάδα στο πρώτο ημίχρονο μέσα στο γήπεδο. Εσύ τώρα... Είδα μία κόντρα επίθεση το 43, ναι. Πήγε στο δοκάρι. Ναι. Το δεύτερο ημίχρονο
Έκανε αυτό το σούτ αυτό σε 100 χρόνια να το ξανακάνει. Δεν μπορεί να στείλει την μπάλα εκεί. Έχει ξαναβάλει τέτοια κόλλα. Έχει ξαναβάλει ο Φορτούνης. Δεν ήταν. 100 χρόνια να το κάνει, δεν την ξαναστέλνει την μπάλα εκεί ο Φορτούνης. 100 χρόνια άμα το κάνει θα τη στέλνει συνέχεια εκεί, άμα του στέλνει ο Ποντένσε και μόνο. Έτσι που στην έστειλε. Και φέτος ο Φορτούνης είναι καλός. Πέρυσι δεν βλεπόταν, φέτος πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έτσι. Είναι καλός και τραβάει τον Ολυμπιακό πάνω. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε Μπάφη. Αν καταφέρω να χάσω πρωτάθλημα στους δεν βλέπω γλου. Ναι. Χαλάει να μου γίνει, τι να πω άλλο, ρε Μελισανίδη. Θα χάσει πρωτάθλημα από αυτούς. Πες ευχαριστώ. Πες ευχαριστώ που ο Δόνης είναι στο Παναθηναϊκό και δεν είναι στο Ολυμπιακό. Άκου τι σου λέω. Ο πρόεδρος των προέδρων. Ναι. Ο τεράστιος. Ναι. Δεν νοείται να χάσει πρωτάθλημα από αυτούς τους Δευλέπογλου. Καλά. Δεν το αρνούμε. Εντάξει, χτυπείς όσο θες. Το αρνούμε. Μάλιστα. Έγινε. Ναι, ναι, καλά. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Καλημέρα, σας. Καλημέρα, σας. Καλημέρα. Έτσι, σου λέει δεν θα χάσει, τελείωσε. Η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τον φίλο μας τον Κωστοριανό. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Πόσο έχουμε, τι, 3-4 λεπτά έχουμε εδώ πέρα. Μας φάγανε την εκπομπή, δεν μπορούμε να. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, δεν μας αφήνουν. Δεν τους βγάζουμε, άντε μωρέ. Πώς θα κάνουμε, πώς κάνουμε μεγάλες εκπομπές, δεύτερη ώρα θα δίνουμε γραμμές. Όχι, δεν θα δίνουμε καθόλου γραμμές, καθόμαστε να λέμε εδώ. Είχε τόσα πράγματα, δεν μπορούσαμε να πούμε για, για το μεγάλο διπλό του Πανσεραϊκού μέσα στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης 0-1. Κάναμε το 2-2 και ερχόμαστε, πηγαίνουμε. Είχε και μπασκετάκι αυτή. Αυτό το αγωνιστικό διήμερο είχαμε πρεμιέρα για την Basket League με νίκες για τις ομάδες της πόλεως, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Ρεθύμνου εύκολα στο Παλατάκι 81-64, αλλά τον Άρη να περνάει νικηφόρα και Σιδήρου βεβαίως. Από το Λαύριο 70-73, ο Άρης, ο οποίος είχε αγωνιστικά θέματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ίσως πολλοί να μην περιμένανε να πετύχει αυτού του καταντήσαμε. Εντάξει, να φτάσουμε Άρης... να κερδίσουμε ένα Λαύριο με την ψυχή στο στόμα. Χρόνια είναι σε αυτή την κατάσταση μπασκετικά. Πανιόνιος Κίμη 89-93, Ολυμπιακός Χολαργός 88-78, Περιστέρι ΑΕΚ 83-80. Να το πρώτο μπαμ Περιστέρι, το οποίο επέστρεψε στα σαλόνια της Basket League. Παναθηναϊκός Ήφαιστος Λίμνου στον τεμπούντο του Ηφαίστου για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Α93-65 και Κολοσσός Ρόδου Προμηθέας 68-83. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπάμπη μου, συγγνώμη άμα για παρέμβαση. Όχι. Γιατί κοκκινίζει ο Κωστοριάνος, γιατί δεν τα βάζει με το... με τον Στέφανο τόσο πολύ. Είδες πως με βγάζει κόντρα. Να πει με τον Μπάου. Γιατί ρε ταγκάρε. Τώρα μην πω τώρα και αρχίζω και γκαζώνω τώρα. Γιατί ρε τα βάζει με τον Στέφανο ρε. Δεύτερο. Πραγματικότητα έτσι είναι. Θα είσαι από κάτω, 3 βαθμούς. Τελείωσε. Το κάλτσο το πήρατε ρε. Τρεις ομάδες είναι από την πόλη. Τελείωσε. Από όλο πόντο πάω. Και η Νέα Σμύρνη, ρε, Πανιόνιος. Μάλιστα, έτσι. Ποια πόλη, ρε, η Νέα Σμύρνη, τι σχέση έχει με την πόλη. Άστονα, έτσι λέει αυτά. Όχι, Πανιόνιος, από πού είσαι, ρε. Φωτιάδης είσαι, ρε. Από τη Σμύρνη, γι' αυτό είναι και από πού είσαι, ακού. Από πού είναι, τρεις πόλεις, αυτός από πού είναι, ρε, Απόλλων, λοιπόν, γεωγραφικά. Αλλά είναι, θα δημιουργήσει ο μπαμπούλας, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μ' άρεσε. Αλλά μην τα βάζει τον Στέφανο, ρε. Έτσι, είναι Μητσοτάκια γεωγραφία, διπλώνεις το χάρτη. Τραπεζούντα, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη είναι στην ίδια ευθεία και πέφτουν επάνω. Ευχαριστώ, στο Μιχάλη, αυτό. Που με υπερασπίζεσαι σε αυτήν την ένδοξη πορεία. Αλλά θέλω να έχω. Θα τον περιμένω. Έχω και τη μεγάλη και τη μικρή. Θα τον κουδουνίσω και θα τρελαθεί. Δεν μπορεί να βάλει ασπίδες. Θα τον κουδουνίσω και ύστερα εγώ και ύστερα εγώ πώς θα συνεχίσω. Σε φιλούμε. Τσαο. Έτσι, με ένα καταιγιστικό τηλέφωνο που έβαλε τα πράγματα στην θέση του. Εμείς θα ολοκληρώσουμε την σημερινή δευτεριάτικη αθλητικό λόγο, επειδή δεν προλάβαμε να πούμε και πολλά πράγματα, ίσα ίσα ο λόγος στο λαό, η ώρα του λαού με τον Κωνσταντινίδη, αυτό επράξαμε. Θα τα πούμε αύριο στις 6. Έχει παζάρι στην Αρτάκη σήμερα Δευτέρα. Ναι. Ποια είναι η Αρτάκης, για βοήθησέ με. Την ξέρω, γιατί την ξέρω εγώ την Αρτάκης. Η Αρτάκης. Ναι, ποια είναι. Στην Πάπου κάτω τη Βοσπόρου. Μάλιστα. Ποια είναι η Βοσπόρου, θα πούμε τώρα. Εντάξει, το έχω ρε παιδί μου, το έχω. Ανατολική Θράκης προέκταση είναι. Κάπου που, ναι, εκεί που παρκάρουμε για να πάμε στο γήπεδο. Εντάξει, οκ, τώρα για αυτό την ξέρω. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε. Ναι, αυτό. Ακολουθεί Κωστίτσα Τσαρός μέχρι και τις 10. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Με λόγο επειδή, φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάω.